Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Είναι εκπομπή Πόλης, Πολίτης, Πολιτική Εκτάκτως σήμερα λίγο νωρίτερα, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας για να συζητήσουμε προεκλογικά, να ακούσουμε απόψεις υποψηφίων, θέσεις, προτάσεις, απόψεις κομμάτων, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία πριν από τις εκλογές, σε 7 μέρες. Ολοκληρώνεται η προεκλογική περίοδος την άλλη Παρασκευή και ό,τι θα ακούσουμε, ό,τι θα μάθουμε για να αποφασίσουμε για τις κάλπες της 25ης Ιανουαρίου. Περιγράφονται βεβαίως αυτές οι κάλπες, όσοι πλέον κρίσιμες στη σύγχρονη ιστορία του τόπου, αλλά λίγο πολύ αν ανατρέξουμε και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, κάπως έτσι περιγράφονται στη χώρα μας όλες οι εκλογές. Σε ένα κλίμα πολιτικής πόλωσης, δεν θα προσφέρω τίποτα καινούριο αν το καταλήξω σε αυτό το συμπέρασμα, σε αυτή τη διαπίστωση. Διεξάγεται αυτή η μικρή αλλά ιδιαίτερα σκληρή προεκλογική περίοδος. Δεν θα πω περισσότερα, καθώς ο χρόνος ανήκει στους υποψήφιους, στα κόμματα, για να επικοινωνήσουν μαζί σας, για να συζητήσουν και ενδεχομένως να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για τις θέσεις τους, με την οικονομία όπως πάντα στο επίκεντρο πυλώνας. Κυρίαρχο ζήτημα, κυρίαρχο θέμα αντιπαράθεσης και προτάσεων αυτής της προεκλογικής περίοδου. Σας παρουσιάζω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους της σημερινής εκπομπής Πόλης, Πολίτες, Πολιτική. Είναι η κυρία Έλενα Ράπτη από τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν πολλά χρόνια βουλευτής του κόμματος και εκ νέου υποψήφια στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Χαρά μου. Από το ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και υποψήφια βουλευτής στην Άλθικης για πρώτη φορά, νομίζω. Ακριβώς. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Είναι η κυρία Κατερίνα Μάρκου, μέλος του Κοινοβουλίου στην προηγούμενη σύνθεσή του και υποψήφια με το Ποτάμι στην Β' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, κυρία Μάρκου. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Και είναι και η κυρία Ελένη Δουβλέτη, η οποία είναι υποψήφια βουλευτής με τους Πράσινους Δημοκρατική Αριστερά στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Κυρία Ράπτη, απέφυγα να κάνω μια εισαγωγή, θα ξεκινήσω από εσάς. Απέφυγα να κάνω εισαγωγή και να πω πολλά. Θα έλεγα όμως πως σαν ένα από τα συμπεράσματα τα οποία έχω εξαγάγει σε αυτές τις λίγες μέρες της προηγούμενης της προεκλογικής περίοδου, είναι πως ο πολιτικός λογικός λόγος και η αντιπαράθεση διεξάγεται γύρω κυρίως από τις προτάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα θέματα της οικονομίας. Και έχω την εντύπωση, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, πως η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές ετεροπροσδιορίζεται και κυρίως ο πολιτικός της λόγος και του Πρωθυπουργού στις ομιλίες του προσδιορίζεται γύρω από την κριτική στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ παρά στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Τι απαντάτε σε αυτό? Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα με τη θέση σας, με την άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφής στις θέσεις της. Παρουσίασε και το πρόγραμμά της, είναι γνωστό το έργο της και η μέχρι σήμερα δράση της. Από εκεί και πέρα όμως όντως, επειδή ξεκινήσατε στον πρόλογό σας λέγοντας ότι υπάρχει πόλωση σε αυτές τις εκλογές, είναι κάτι που το παρατηρώ και εγώ, δεν αποτελεί δική μας εκλογική στρατηγική σε καμία περίπτωση. Έχουν ανέβει οι τόνοι. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο το δίλημα που μπαίνει σε αυτές τις εκλογές, γιατί από τη μια πλευρά βλέπετε η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει την παραμονή μας στην Ευρωζώνη, την παραμονή μας στο ευρώ και μέχρι σήμερα τα τελευταία 2,5 χρόνια έδειξε ότι μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια σταθερότητα, κυρίως οικονομική σταθερότητα. Βέβαια αυτά τα 2,5 χρόνια δεν ήταν εύκολα. Ήταν 2,5 χρόνια όπου κληθήκαμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, επώδυνες αποφάσεις για τον πολίτη και καταφέραμε από κοινού, από τη μία πλευρά η κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά οι πολίτες, να σώσουμε τα που βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Λοιπόν, από τη μία μεριά έχουμε αυτό. Από την άλλη πλευρά, και εκεί νιώθω ότι δημιουργείται η πόλωση, ακούμε δηλώσεις στελεχών άλλων παρατάξεων και κυρίως της αντιπολίτευσης, οι οποίες είναι επικίνδυνες, θα έλεγα. Δηλαδή, υπάρχουν στελέχη τα οποία με όσα λένε φοβίζουν. Ακούμε δηλώσεις περί σκισίματος του μνημονίου, περί εξόδου από την Ευρωζώνη, περί επιστροφής στη δραχμή. Ακούμε δηλώσεις ότι εάν μας πιέσει πολύ η Τρόικα, τότε και εμείς θα αλλάξουμε δρόμο. Ξέρετε, η πόλωση αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, είναι ανάμεσα σε δύο δρόμους. Ο ένας ο δρόμος έχει να κάνει με τη ΣΥΤΑ, με την παραμονή στην Ευρωζώνη και το ευρώ, και ο άλλος έχει να κάνει με τρίτους δρόμους, έχει να κάνει με ανοιχτή συζήτηση για τη δραχμή, έχει να κάνει με επιλογές διαφορετικές και όχι με τη στήριξη των εταίρων, αλλά με απομόνωση. Θέλω, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτόματα δημιουργείται αυτή η πόλωση, εμείς δεν την προκαλούμε.
Εμείς θέλω, απλά να αναδεικνύουμε κάποιες θέσεις, γιατί κρίνουμε ότι είναι σημαντικό ο κόσμος να επιλέξει βάσει των πραγματικών είπατε, αποφάσεων. Είπατε, κυρία Ράπτη, στο λόγο σας, πως 2,5 χρόνια ήταν πολύ δύσκολο και όλοι το έχουμε βιώσει αυτό, με μεγάλη απώλεια του εισοδήματός μας, με εκατομμύρια θέσεις, με εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας χαμένες σε αυτή την περίοδο κτλ. Μα όταν το των προηγούμενων εκλογών, όπως είχε τεθεί κυρίως από το δικό σας κόμμα, ήταν παραμονή ή όχι στην Ευρώπη και στη ζώνη του ευρώ, πώς, αφού λέτε πως μετά από 2,5 χρόνια... Μα έχετε δίκιο, σήμερα δεν θα πρέπει να αποτελεί αυτό θέμα συζήτησης. Εσείς λέτε όμως πως η κυβέρνησή σας με όλες αυτές τις θυσίες, τα δύσκολα μέτρα, κατάφερε να θωρακίσει την οικονομία και να είμαστε μπροστά στο φως, στο περιβόητο φως. Πως τώρα ξαναμπαίνει στο τραπέζι από εσάς ο κίνδυνος εξόδου? Όχι, δεν μπαίνει από εμάς. Από ποιον μπαίνει? Δεν μπαίνει από εμάς. Θα σας εξηγήσω. Ναι. Όχι, δεν με αφήσει απέναντι. Πώς λοιπόν αφού θωρακιστήκαμε ξανά και δεν έχουμε να βγούμε από το ευρώ? Όπως λέτε, ότι πριν από 2,5 χρόνια βρισκόμασταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας και έτσι ενημερώσαμε τους πολίτες μας. Προχώρησε αυτή η συγκυβέρνηση και μπορέσαμε να σώσουμε τη χώρα και να έχουμε μια σταθερότητα. Όμως, ξεχνάτε ότι σύρθηκε η χώρα σε εκλογές λίγο πριν βγει από το μνημόνιο. Τη στιγμή που εμείς είχαμε εξασφαλίσει και την έξοδο από το μνημόνιο, αλλά και τη στήριξη από τους εταίρους στη μεταμνημόνιο εποχή. Παρόλα αυτά, οφείλω να σας πω ότι κανένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει την ανησυχία για το αν θα για την επόμενη μέρα, εφόσον κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των εταίρων και μπορεί αυτή τη στιγμή να διαπραγματευτεί με την Τρόικα ακόμα καλύτερα, γιατί πρόσφατα, αν θυμάστε, είναι κάποια μέτρα η Νέα Δημοκρατία, στα οποία η Τρόικα ήταν αντίθετη. Όμως η Νέα Δημοκρατία δικαιώθηκε και δεν χρειάστηκε να πάρει ακόμα πιο αυστηρά μέτρα. Λόγω, γιατί δεν έχει κλείσει η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση, αν επιτρέπετε, να κλείσω σε λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, για να μην τρώω το χρόνο και γιατί θέλω να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά αυτό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι δηλώσεις περί επιστροφής στη δραχμή, περί εξόδου από την Ευρωζώνη, δεν ανήκουν σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ανήκουν σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Για να πάρουμε τώρα την απάντηση από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή μας συνάντηση, στην κυρία Νοτοπούλου. Υπάρχει θέμα αμφισβήτησης από τη δική σας πλευρά της ευρωπαϊκής θέσης και πορείας και ταυτότητας της χώρας? Σε περίπτωση, να πω εγώ έτσι για να βοηθήσω το σκεπτικό σας, έχω μια ολοκληρωμένη απάντηση. Σε περίπτωση ενδεχομένως που η διαπραγμάτευση στην οποία επικαλείστε σκληρή για το θέμα του χρέους αλλά και των συμβάσεων δεν έχει την θετικότερη κατά εσάς κατάληξη? Η διαπραγμάτευση θα γίνει, θα έχει θετικότατη κατάληξη, θα πάμε σε μια νέα κοινωνική συμφωνία, ευρωπαϊκή συμφωνία, για ένα πρόγραμμα εξόδου από την κρίση, το οποίο θα είναι προς όφελος του λαού, του ελληνικού λαού, του ιταλικού λαού, του ισπανικού λαού. Επομένως είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχει, γιατί είμαστε πολλοί και έχουμε πολλά πράγματα να λύσουμε από εδώ και πέρα μπροστά μας. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως, το δίλημα αυτών των εκλογών δεν είναι το αν θα μείνει ή θα φύγει η χώρα από το ευρώ ή από την Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη καταραίει αυτή τη στιγμή και όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ ή της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Αντίθετα, καταραίει με απόλυτη ευθύνη της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Σαμαρά, όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών ελίτ. Επομένως, καλούμαστε να επιλέξουμε σε αυτές τις εκλογές ανάμεσα στη διαπραγμάτευση ή τη μη διαπραγμάτευση. Ανάμεσα δεν στη δημοκρατία ή την καταστολή. Είναι εξαιρετικά αισιόδοξο. Προσωπικά είμαι εξαιρετικά αισιόδοξο. Όχι, αισιόδοξη προφανώς να είναι η στρατηγική σας και ο στόχος σας υψηλός. Αλλά λέω δεν είναι εξαιρετικά μεγάλο, ας το πούμε έτσι, ο στόχος. Όχι μόνο να έχουμε μια νέα στρατηγική και πολιτική στη χώρα μας, αλλά και τέτοια που μπορεί να επηρεάσει και τη συνολικότερη ευρωπαϊκή πολιτική. Μα ήδη έχει επηρεαστεί η συνολικότερη ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτή τη στιγμή τα μάτια νομίζω ότι όλων των Ευρωπαίων είναι στραμμένα στις κάλπες τις ελληνικές, το τι θα γίνει. Ποιο θα είναι το πρόγραμμα, αν πάμε για μια Ευρώπη η οποία θα μπορεί να επιβιώσει, η Ευρώπη της αλληλεγγύης που έτσι όπως ξεκίνησε κάποτε, ή αν πάμε για μια Ευρώπη μήπως της καταστροφής που σκοτώνει το λαό. Μήπως είναι γιατί ανησυχούν, αντίθετα, μου δίνεται μια εξαιρετική ευκαιρία να αναφερθώ στην... Τα βλέμματα τα ευρωπαϊκά είναι σίγουρα στραμμένα σε εμάς. Εξαιρετική ευκαιρία μήπως μου δίνεται όμως, να αναφερθώ στην δήλωση του κυρίου Σούλτς σήμερα. Ναι. Ο οποίος είπε ότι κανένα ενδεχόμενο δεν τίθεται, κανένας κίνδυνος δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης πως οι μνημονιακές πολιτικές και οι πολιτικές λιτότητες ήταν απόλυτη ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης που δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ. Ένας λόγος ήταν ότι δεν ήθελε να διαπραγματευτεί και ο δεύτερος λόγος είναι ότι εξυπηρετεί εντελώς διαφορετικά συμφέροντα από αυτά που εξυπηρετούμε εμείς. Εμείς εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των ανέργων, των νέων, των συνταξιούχων που τους κόβεται αυτή τη στιγμή η σύνταξη, των ανασφάλιστων που εγκληματικά πετάχνουν. Εσείς, κυρία Νοτοπούλου, έθεσε ένα ερώτημα ως το εκλογικό και πολιτικό διακύβευμα η κυρία Ράπτη στην αρχική της. Και είπε πως υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
τα οποία θέτουν ένα αμφιβόλο την πορεία, την παρουσία της χώρας στην Ευρωζώνη. Τη σταθερότητα θέλω... της χώρας πάντως την παρουσία απείλησαν... στην Ευρωζώνη, είπα εγώ. Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως και πολύ καθαρά, γιατί τελευταία έχουμε δει και πολλές δηλώσεις στελεχών του κόμματός σας, οι οποίες είναι αντικρουόμενες, με την πιο απλή και μαλακή έκφραση που μπορώ, μεταξύ τους. Υπάρχει ενδεχόμενο, έστω και στο πιο ακραίο σενάριο, για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να τις αναφέρετε, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως δημοκρατικό κόμμα έχει έναν ανοιχτό, ένα γόνιμο διάλογο και έχει καταλήξει τις θέσεις του έτσι όπως εκφράζονται από τις συνεδριακές αποφάσεις. Που σημαίνει ότι εμείς είμαστε μέσα στην Ευρώπη, παλεύουμε μέσα σε αυτήν ακριβώς για να μπορέσει να έχει μέλλον και η Ευρώπη και η Ελλάδα. Και διαπραγματεύεστε μέσα σε μια Ευρώπη, φυσικά, η οποία όμως σήμερα δια του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κύριου Ντομπρόφσκης, δήλωσε πως δεν εξετάζουμε διαγραφή χρεών. Άρα πάτε σε μια, μια διαπραγμάτευση. Αυτό θα το δούμε την επόμενη μέρα, δεν θα αποφασίσει κανένας, κυρίως μόνος του, θα αποφασίσουν οι κυβερνήσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Θα επανέλθω για να δούμε και τις προτάσεις. Υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις πάρα πολλών κορυφαίων οικονομολόγων, σίγουρα όχι αριστερών. Εδώ μιλάμε για στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως, όχι οικονομολόγων οι οποίοι ενδεχομένως εκφράζουν μόνο τον εαυτό τους. Φαντάζομαι πως ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκφράζει και την... και τη θεσμική του. Όχι, δεν έχει συζητηθεί. Εμείς καλούμαστε και σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου Πάντσος Κουρλέτης κάλεσε τον κύριο Σαμαρά να τοποθετηθεί δημόσια. Γιατί δεν ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν πιέζει για μια σύνοδο γύρω από το θέμα του ευρωπαϊκού χρέους. Για το θέμα που το οποίο αποτελεί το πρώτο μας και, θέση. Και βασική σας θέση να γίνει μια σύνοδο. Συνδιάσκεψη γύρω από το ευρωπαϊκό χρέος, διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Αν θέλετε να τα πούμε πιο αναλυτικά μετά για τα του χρέους. Πάμε στην κυρία Μάρκου για να ακούσω και τις θέσεις του κόμματός σας, εκπροσωπεί το ποτάμι για τα θέματα της οικονομίας και θέλω για να βάλουμε και σιγά σιγά στη συζήτηση και το θέμα του χρέους και να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα σε αυτό, να μου πείτε αν πιστεύετε πως το ελληνικό χρέος έτσι πως έχει διαμορφωθεί, ενδεχομένως κάποιοι από τους τηλεθεατές μας, κύριε Μάρκου, που όλο για το χρέος μιλάτε, για το χρέος εδώ η καθημερινότητά μας είναι δυσβάσταχτη, έχουμε χίλια προβλήματα, αλλά είναι το θέμα του χρέους όμως δομικό και νομίζω αποφάσεις θα εξαρτηθούν και όλες οι άλλες πολιτικές. Τι λέτε λοιπόν εσείς για το θέμα του χρέους? Εγώ αυτό που έχω να πω για το θέμα του χρέους είναι ότι το χρέος δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ. Το χρέος αφορά όλα τα κόμματα, αφορά όλη την Ελλάδα. Το ποτάμι θέλει και μπορεί, εφόσον θα είναι η τρίτη δύναμη και όλα τα δημοσκοπικά δείχνουν ότι θα είμαστε η τρίτη δύναμη, να βάλει στο τραπέζι όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου, να συζητήσουν για το χρέος, έτσι ώστε να πάει η ομάδα εθνικής διαπραγμάτευσης στην Ευρώπη για να πάρει αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα και για να διαπραγματευτεί. Και όταν μιλάμε για διαπραγμάτευση, η διαπραγμάτευση σημαίνει προτείνω. Κοινός παρανομαστής όλων μας πρέπει να είναι η σωτηρία της χώρας και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Το ποτάμι μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για να βάλει όλα τα κόμματα να συζητήσουν. Για μας πρωταρχικός σκοπός και στόχος είναι η διευθέτηση του χρέους με μεγάλη χρονική παράταση των λήξεων και η μείωση των επιτοκίων, γιατί μόνο τότε η οικονομία και η κοινωνία θα αποκτήσουν τη δυνατότητα και τους πόρους για να ανασυνταχθούν. Άρα ουσιαστικά κινείστε στο πλαίσιο της απόφασης του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012 που είπε πως αν υπήρχε πρωτογενές προβλήμα, που υπήρχε, ασχέτως πως διαμορφώθηκε, κοιτάξτε, θα προχωρούσαμε σε μια διαπραγμάτευση για το θέμα του χρέους σε δύο κατευθύνσεις. Μείωση επιτοκίων και επιμήκυση χρονική. Ακριβώς, εκτιμάτε πως δεν χρειάζεται κούρεμα, που είναι μια δομική διαφορά νομίζω, όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πως είναι... τον ονουκάνευ το θέμα αυτό. Πείτε μου, δεν το θεωρείτε τελείως ουτοπικό να έρθουν οι ξένοι ξαφνικά, οι Ευρωπαίοι και να μας πούνε ότι κουρεύουμε το 50 και το 60% του χρέους. Γιατί? Σε ένα υπόξιο τέτοιο επίπεδο έγινε. Ναι, το 53 στη Γερμανία. Όχι, μιλάω και στην Ελλάδα. Μα συγγνώμη, να συγκρίνουμε. Ναι, να ολοκληρώσει η κυρία Μάρκου, πάμε στο μετά. Θα ήταν το καλύτερο. Σαφώς και γι' αυτό θα πάμε να διαπραγματευτούμε ουσιαστικά όταν λέμε αντιπροτείνουμε. Αλλά να είμαστε και λίγο ρες. Γιατί να το κάνουν αυτό και τι θα ζητήσουν. Γιατί αν θα το κάνουν, θα ζητήσουν και κάποια πράγματα. Δεν θα μας το κάνουν απλά έτσι. Το πρώτο κούρεμα είχε πολύ σκληρές προϋποθέσεις. Λοιπόν, πρέπει να δούμε από τα δύο κακά ποιο είναι το καλύτερο. Στην προκειμένη περίπτωση. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να δούμε ποιο είναι το συμφέρον της χώρας και αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε όλοι μαζί.
ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του. Βέβαια, εγώ εκτιμώ πως είναι πολύ δύσκολο να οδηγηθούμε σε μια εθνική ομάδα διαπραγματεύσης, στην οποία αναφέρετε εσείς την πρόταση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Όταν καίγεται το σπίτι, όταν υπάρχουν τόσο πολύ μεγάλες διαφορές σε ό,τι έχει να κάνει με το στόχο που έχει ο καθένας. Κύριε Πλάκα, όταν καίγεται το χωριό, προσπαθούμε να σβήσουμε όλη τη φωτιά και μετά. Είναι αυτό που μας ενώνει, το να σβήσουμε τη φωτιά και μετά θα δούμε ποιες είναι οι διαφορές μας. Τι θέλετε να προσθέσετε, κύριε Ράπτη, για να πάμε μετά και στην κυρία Δουβλέτη. Γιατί δεν μπορούν να μας μειώσουν περισσότερο σήμερα οι δανειστές στο χρέος. Γιατί όπως γνωρίζετε, πλέον το χρέος μας έχει πάει στις εθνικές κυβερνήσεις. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάει αύριο ο κύριος Τσίπρας στη Γαλλία, σε όλα τα κράτη. Βέβαια, και να πει: θέλω να μου μειώσετε το χρέος. 50%. Που σημαίνει ότι θα πρέπει μετά η Γαλλία να φέρει στο Γαλλικό Κοινοβούλιο και να ψηφίσουν τα εθνικά κοινοβούλια ότι οι πολίτες τους, οι Γάλλοι πολίτες, θα πρέπει αυτοί να επιβαρυνθούν τη δική μας μείωση. Τι λέτε, κάτι που αντιλαμβάνεστε είναι εξωφρενικό. Έρχομαι, κυρία Δουβλέτη, δεν θα σας αδικήσω. Απλά τώρα αυτό, επειδή αφορά κυρίως τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω μια απάντηση όσο είναι το θέμα ακόμα στο τραπέζι. Η Ελλάδα είναι μία από τους 17 κρίκους αυτής της αλυσίδας. Έχει κάθε δικαίωμα να διαπραγματευτεί. Το χρέος το ελληνικό είναι χρέος ευρωπαϊκό, όπως και το ιταλικό, και ευρωπαϊκή λύση θα δοθεί. Θεωρώ παράδεκτο, αδιανόητο και επικίνδυνο την ώρα που πεθαίνουν οι πολίτες κυριολεκτικά, εμείς να λέμε ότι δεν τολμάμε ακόμα και σήμερα να μιλήσουμε, γιατί θα έχουμε άλλου τύπου ποινές, οι οποίες δεν φαίνονται κιόλας. Δεν ασθενίζουν. Επιτρέψετε να σας πω ότι είναι τελείως διαφορετικό το να τολμήσουμε να μιλήσουμε από το να ζητήσουμε κάτι το οποίο είναι τελείως ουτοπικό και στην προκειμένη απολύτως περίπτωση. Σας παρακαλώ. Δεν ολοκλήρωσα. Και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την οικονομία της Ιταλίας που είναι στους G9 με την οικονομία της Ελλάδας. Με μια οικονομία, δηλαδή η Ιταλία, που εξάγει σχεδόν τα πάντα, με μια Ελλάδα όπου οι εξαγωγές της είναι στο μηδέν. Μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Μάλιστα. Μια άνω τελεία. Κύριε Αντοπούλου, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Θέλετε? Θα ήθελα, ναι. Αυτό που ετοιμάζομαι να ρωτήσω εγώ είναι πέρα από το ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε και δεν μπορούμε να μιλήσουμε, είναι στην ουσία ένα πρόγραμμα εξόδου από την κρίση. Και αυτό θα ήθελα να το ακούσω σε αυτό το τραπέζι, γιατί δυστυχώς δεν γίνονται και άλλου τύπου debate. Ο πρόεδρός μας δεν έχει την δυνατότητα να συνομιλήσει και να αντιπαρατεθεί με τον πρόεδρο, με τον πρωθυπουργό. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε τις θέσεις σας. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Και το σχόλιο μου πάει στο προηγούμενο. Φυσικά και δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά με αυτούς που την βάζουν. Μάλιστα, για να ακούσουμε τη θέση και της κυρίας Δουβλέτη. Ούτως ή άλλως, κυρία Μάρκου, να πάρω ένα σχόλιο και από την κυρία Δουβλέτη. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, παρόλο που πριν από λίγο, και είναι η πρώτη μου φορά που βρίσκομαι στην τηλεόραση, είχαμε πει ότι ενδεχομένως δεν θα έρθει κάποια αντιπαράθεση. Εγώ έχω να κάνω δύο ερωτήματα και να ξεκινήσω ως εξής. Δεν είναι αντιπαράθεση, διαφωνία. Εντάξει, καλά, τα πάμε μέχρι τώρα. Η κυρία Ράπτη μίλησε για έξοδο από τα μνημόνια. Πράγμα το οποίο φαινόταν ότι ήταν εφικτό. Στην ουσία, όχι απλώς δεν είναι εφικτό, είναι σχεδόν αδύνατο. Και σε ό,τι αφορά στην κυρία Νοτοπούλου για το πρόγραμμα το οικονομικό του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να με συγχωρέσετε, αλλά πολύ φοβάμαι ότι. Ότι δεν είπατε ακριβώς αυτό που ισχύει τώρα. Εγώ αυτό που διαπιστώνω τις τελευταίες μέρες είναι ότι παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει προς τα έξω με μια, μπορώ να πω, ομογενοποιημένη άποψη στα οικονομικά, ωστόσο δεν απαντήσατε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για το πιστωτικό γεγονός και όλα αυτά. Όπως ακριβώς και η κυρία Ράπτη, δεν μας είπε γιατί ακριβώς δεν ισχύει και δεν υφίσταται το success story το οποίο υποστηρίζει μέχρι και υποστήριζε μέχρι στιγμής η Νέα Δημοκρατία και γιατί αυτή τη στιγμή ακριβώς φτάσαμε να έχουμε εκλογές. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα πρώτο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω, δεν ξέρω αν θέλετε να μου ρωτήσετε. Θέλω να μου απαντήσετε, επειδή μπήκαμε στα βαθιά της συζήτησης αναφορικά με το θέμα της διαχείρισης του χρέους, αν εκτιμάτε στο κόμμα σας ότι μπορεί το ελληνικό χρέος σήμερα που ξεπερνά τα 300 δισεκατομμύρια να είναι βιώσιμο χωρίς ένα κούρεμα και με παρεμβάσεις άλλου τύπου, τις, οι οποίες βεβαίως, και αυτό θα το ζητήσω να μου το απαντήσει η κυρία Ράπτη, θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει βάσει της απόφασης του Νοεμβρίου του 2012 του Eurogroup. Αν λοιπόν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις
και επιμήκυνση χρόνου ή πρέπει να γίνει και κούρεμα. Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν μου αρέσει να μιλάω με τη λέξη κούρεμα. Θα προτιμούσα, ας πούμε, τη λέξη αναδιάρθρωση. Η απάντησή μου θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με το αποτυχημένο success story της σημερινής κυβέρνησης. Προφανώς και χρειάζεται μία αναδιάρθρωση και χρειάζεται μία επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, είτε όπως αναφέρθηκε πριν με την επιμήκυνσή του, είτε όπως αναφέρθηκε με τα χαμηλότερα επιτόκια, ακόμη και με τα χρήματα που δόθηκαν στις τράπεζες, να μην συγκαταλέγονται αυτή τη στιγμή στο ελληνικό χρέος, το οποίο αν δεν φαντάζουμε τα χρήματα αυτά, φτάνουν αυτή τη στιγμή στο 19% του χρέους. Και σε ό,τι αφορά από αυτή την κρίση, προφανώς αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε την λέξη κούρεμα ή αναδιάρθρωση, προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και ισχύει και θα πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. Πάντως, το 2012, όταν ελήφθη αυτή η απόφαση η ευρωπαϊκή για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε το χρέος, η Δημάρη ήταν ακόμα μες στην κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι τώρα μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Όχι, ήσασταν μέσα. Δεν φύγατε γιατί δεν ελήφθη μια απόφαση του Eurogroup, η οποία να έλεγε πως δεν αρκεί αυτό για να λυθεί το πρόβλημα του ελληνικού χρέους. Οι συνθήκες δεν είναι πάντα οι ίδιες και οι συνθήκες αλλάζουν. Δεν είναι οι ίδιες οι συνθήκες το 2012 με την εποχή που διανύουμε τώρα. Μπήκαμε σε μια κυβέρνηση και καλώς μπήκαμε, αυτό ενδεχομένως να το σχολιάσουμε αργότερα. Αλλά τότε οι συνθήκες ήταν εντελώς διαφορετικές. Έχουν περάσει και 2,5-3 χρόνια. Βέβαια, η δική μου ερώτηση δεν είχε να κάνει με το γιατί και πώς μπήκατε στην κυβέρνηση, αλλά όταν ήσασταν μέλος της κυβέρνησης και ελήφθη αυτή η απόφαση του Eurogroup τον Νοέμβριο του 2012, τότε δεν αντιδράσατε. Θα μπορούσα να σας αντιστρέψω το ερώτημά σας λέγοντας τι θα γινόταν αν δεν μπαίναμε τότε στην κυβέρνηση. Όχι, σε μένα. Μήπως απαντήσουμε και σε αυτό. Ναι, θα είχε ενδιαφέρον να απαντήσετε. Θέλετε να απαντήσω τώρα? Βεβαίως. Είχα σκοπό να το πω λίγο αργότερα, αλλά ούτως ή άλλως ήταν μια πάγια θέση της Δημοκρατικής Αριστεράς τότε, γιατί ακριβώς οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και θεωρούσαμε ότι στη συγκεκριμένη, μπορώ να την ονομάσω και ιστορική ας πούμε στιγμή, έπρεπε να συμμετέχουμε σε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, ναι. Με όρους όμως προγραμματικής συμφωνίας όπως θέλαμε, mm-hmm. και με λύσεις τις οποίες εμείς πιστέψαμε και θέλαμε και νομίσαμε ότι θα δοθούν. Γι' αυτό ακριβώς συμμετείχαμε και σε μια κυβέρνηση, όπως αναφέρατε το 2012, γι' αυτό και φύγαμε για άλλους λόγους από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θέλω μια ερώτηση, κύριε Ράπτη, επειδή είπατε εσείς νωρίτερα. Φίξατε 2-3 πραγματάκια. Ναι, θα έχετε τον χρόνο να τα σχολιάσετε, αν θέλετε, αλλά να θέσω και το ερώτημά μου, ώστε να τα απαντήσετε όλα μαζί. Είπατε λοιπόν πως εμείς, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, μπορούμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά με τους εταίρους, δείχνοντας προφανώς σε ανησυχία για τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Μα οι εταίροι, δεν ξέρω αν είστε εσείς ευχαριστημένοι, αυτή την περιβόητη απόφαση στην οποία έχω αναφερθεί 3 φορές μέχρι τώρα, δεν την εφαρμόσαν, αν και η Ελλάδα, εσείς δηλαδή, ικανοποίησατε τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα. Και λοιπόν στη συζήτηση και το θέμα της διαχείρισης του χρέους. Μήπως οι εταίροι τελικά ζητούν όλο και περισσότερα γιατί έχουν βρει μια κυβέρνηση η οποία τους τα παραχωρεί? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Μην ξεχνάτε ότι όταν ξεκίνησε η διαπραγμάτευση πριν από 2,5 χρόνια, ήμασταν στα όρια της χρεοκοπίας και τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τότε. Διαπραγματευτήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βεβαίως πάρθηκαν και κάποια μέτρα δυσάρεστα που ούτε εμείς θα τα θέλαμε. Mm-hmm. Και ο στόχος μας είναι να διαπραγματευτούμε την αναδιάρθρωση του χρέους. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να σας πω ότι αυτά τα άλματα που ακούγονται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εφικτά και νωρίτερα σας τεκμηρίωσα για ποιο λόγο δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η μείωση του χρέους. Mm-hmm. Θέλω όμως να σας πω ότι στην αναφορά, σε ό,τι αφορά τις εκλογές στις οποίες οδηγηθήκαμε γιατί δεν πέτυχε. Mm-hmm. Μια χαρά πέτυχε. Σε 2 μήνες είμαστε έξω από το μνημόνιο και αμέσως μετά έχουμε ήδη τη στήριξη των εταίρων για τη συνέχεια μια γραμμή στήριξης για να μην έχουμε προβλήματα στις αγορές. Ναι, τα μέτρα όμως έχουν ήδη ανακοινωθεί. Θα σας απαντήσω με τη σειρά. Τα μέτρα έχουν ήδη ανακοινωθεί και ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι δεν θα υπάρξουν μέτρα με κόστος, έχει πει ότι θα υπάρξει αποκατάσταση των αδικιών, έχει μιλήσει για μείωση του έμφυα, έχει μιλήσει για μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή εισοδήματος, αλλά και για το φορολογικό συντελεστή επιχειρήσεων, έχει μιλήσει για πάρα πολλά μέτρα τα οποία από εδώ και πέρα θα ανακουφίσουν. Ναι, κυρία Ράπτη, όχι ο Πρωθυπουργός σε Σεπτέμβριο μιλούσε, συγγνώμη κύριε Ραντοπούλ, ο Πρωθυπουργός σε Σεπτέμβριο μιλούσε και για έξοδο από το μνημόνιο, πήρε από την κυρία Μέρκελ και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί το 2015
τις επόμενες δόσεις του Δουνουτού και ήρθαμε τώρα και τελικά και στην προληπτική πιστωτική γραμμή, αν είσαστε εσείς και την εφαρμόσετε, ναι, πάλι θα είναι μέσα του Δουνουτού και πάλι θα έχουμε υποχρεώσεις και πάλι θα έχουμε ελέγχους και πάλι θα έχουμε μέτρα. Όλες... Η αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισμό, μέτρο δεν είναι αυτό. Όταν δανείζεσαι έχεις υποχρεώσεις. Μα αυτό λέω. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα όμως, όταν διαπραγματεύεσαι, προσπαθείς για το καλύτερο. Και θέλω να σας πω όσφατα, το ανέφερα και νωρίτερα. Σε μέτρα που χρειάστηκε να διαφωνήσουμε, πήραμε εμείς την ευθύνη και εν τέλει δικαιωθήκαμε και μάλιστα από τους εταίρους μας. Επιτρέψτε μου όμως δύο πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Η μία υπόθηκε ότι πήγαμε σε εκλογές. Λοιπόν, σε εκλογές μας πήγατε εσείς. Στις εκλογές μας πήγατε τα κόμματα που δεν ψηφίσανε πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε φανερά, όποιον και αν προτείνεται ως πρόεδρο Δημοκρατίας, εμείς θέλουμε να πάμε σε εκλογές, άρα θα χρησιμοποιήσουμε το θεσμό της εκλογής του Προέδρου προκειμένου να πάμε σε εκλογές. Πρώτο. Δεύτερο. Αναφέρθηκε ότι... αναφέρθηκε για το χρέος. Πρέπει να διαβάσουμε κάποιες δηλώσεις τις οποίες δεν μου επιτρέψατε πριν και επειδή και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ δεν τις γνωρίζει. Αν μας πιέσουν δεν θα πληρώσουμε τόκους και χρεολύσια έστω και αν αυτό σημαίνει χειροκοπία. Ο κύριος Σταθάκης. Εμείς λέμε όχι στο ευρώ με κάθε κόστος. Ο κύριος Κουρλέτης. Μπορώ να συνεχίσω. Πρέπει όμως επίσης να διαβάσουμε και κάποιες δηλώσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός της Φιλανδίας. Χθες είπε ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μειωθεί το χρέος σήμερα και καλό είναι μάλιστα, συνέστησε τα κόμματα στους προεκλογικούς τους αγώνες, τα κόμματα στην Ελλάδα, να μην το χρησιμοποιούν αυτό στην επιχειρηματολογία τους, γιατί δεν είναι βάσιμο. Μάλιστα. Πάντως, κυρία Ράπτη, θέλω να μου απαντήσετε και αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές, επειδή είναι ανοιχτό το θέμα, εσείς λέτε πως ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε και δεν υπάρχει στην ατζέντα τέτοια ζητήματα που έχει να κάνει με μέτρα, το θέμα της αξιολόγησης, της ολοκλήρωσης της τελευταίας αξιολόγησης είναι ακόμα ανοιχτό. Δεν έχει κλείσει. Γι' αυτό είναι και στον αέρα η επόμενη δόση. Όπως και ανοιχτό είναι το θέμα της διαπραγμάτευσης. Είναι ανοιχτό. Για την... Δεν ολοκληρώθηκε. Αυτό λέω, ναι. Για την προληπτική πιστωτική γραμμή. Για την επόμενη, γιατί μετά το μνημόνιο εποχή. Πώς μπορείτε ακριβώς να δεσμευτείτε εσείς ότι δεν υπάρχουν μέτρα όταν θα μας πει εδώ η κυρία Νοτοπούλου για το περίφημο μέλι Χαρδούβελη, το οποίο βάζω και εγώ μέσα στη συζήτηση. Θα σας πω. Ακριβώς και έμεινε ανοιχτή η διαπραγματεύση σε κάποιες δικές τους προτάσεις. Εμείς δεν συνεννούμε. Και θα συνεχίσει η διαπραγμάτευση ώστε να είναι ικανοποιημένες και οι δύο πλευρές. Και η δικιά μας πλευρά θα είναι ικανοποιημένη όσο τα μέτρα αυτά δεν θα έχουν κόστος για τους πολίτες. Και για μας το ζητούμενο είναι με το καλό, εφόσον μάλιστα η Νέα Δημοκρατία αποκτήσει μια ισχυρή παρουσία στο επόμενο κοινοβούλιο. Γιατί εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν στις αυτοδυναμίες και ευτυχώς που εν τέλει η συγκυρία τα έφερε έτσι ώστε να αναγκάσει τα κόμματα να συνεργαστούν, αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν τόσα χρόνια. Αμέσως μετά προχωράμε σε μια γραμμή στήριξης έξω από το μνημόνιο. Γραμμή στήριξης, στενή συνεργασία με τους εταίρους, στις οικονομικές θυσίες και ανάπτυξη. Επενδύσεις για νέες θέσεις εργασίας κ.ο.κ. Όσο μιλάει η κυρία Ράπτη, εγώ νιώθω ότι απλά βρισκόμαστε σε δύο διαφορετικές Ελλάδες. Η μία είναι η Ελλάδα της σταθερότητας, που τελειώνουν τα μνημόνια, που έχει διαπραγματευτεί, που όλα πάνε καλά, οι πολίτες κάναν κάποιες θυσίες, αλλά επιβιώνουμε από εδώ και πέρα. Ναι. Και στην Ελλάδα που ζούμε εμείς οι υπόλοιποι, οι άνεργοι, στην Ελλάδα που έχει τις δεσμεύσεις που φάνηκαν και στο mail του κυρίου Χαρδούβελη, στην Ελλάδα της λιτότητας με τα κλειστά νοσοκλειστά σχολεία. Στην Ελλάδα με τα χιλιάδες λουκέτα. Και αναρωτιέμαι ειδικά πόσο εσείς θα εισπράξετε τους φόρους που ήδη δεν εισπράτετε από τη στιγμή που δεν υπάρχει φοροδοτική ικανότητα στους πολίτες. Αναρωτιέμαι σε ποιον έμφυα αναφέρεστε ότι θα μειώσετε όταν όλους τους προηγούμενους μήνες η συζήτηση αυτή είναι ανοιχτή, έχει υποθεί πολλάκις ότι είναι ένας άδικος νόμος, ο οποίος θα μειωθεί. Δεν έχει μειωθεί. Για μας είναι ένας νόμος τερατούργημα, ο οποίος θα καταργηθεί. Ξεκάθαρη σε αυτό και μπορούμε και πρέπει να συζητήσουμε. Νομίζω ότι εκεί θα έπρεπε να επικεντρωθεί η συζήτηση. Ένα κομμάτι είναι το τι έγινε μέχρι τώρα, που το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι πολίτες, πολύ καλύτερα από τους πολιτικούς. Να το λέμε τι έγινε μέχρι τώρα και πού θα είμαστε αν δεν το λέμε και το ζει ο καθένας στο σπίτι του με τους απλήρωτους λογαριασμούς, κυρία Ράπτη. Λέτε για κλειστά νοσοκομεία όταν δεν είχαν οι καρκινοπαθείς να πάρουν τα φάρμακά τους. Τα έχουν τώρα, θεωρείτε. Όταν ένας καρκινοπαθής χρειάζεται χιλιάδες ευρώ το μήνα ανασφάλιστος και πεθαίνει, δεν αφήσετε να ολοκληρώσετε. Εμένα με απογοητεύει λοιπόν που νέοι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στις σπουδές τους, που νέοι άνθρωποι όπως όλοι οι φίλοι μας έχουν φύγει στο εξωτερικό. Εμένα με απογοητεύει εξαιρετικά το να διαμορφώνονται τα προγράμματα πολιτικών κομμάτων με τη δραχμή πόσοι θα έχουν με βάση στην τρομοκρατία. Γιατί δεν είναι φοιτητές στο πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό που έλεγα λοιπόν, κυρία Μάρκουση, δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω και είναι η τρίτη φορά που δεν με αφήνετε να ρώσω, είναι πως θα περίμενα πριν τις εκλογές να μιλήσουμε με βάση ένα πρόγραμμα. Εμείς λοιπόν έχουμε παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και αφού σας ταλαιπωρεί και σας
καθορίζει τόσο πολύ το ζήτημα, κυρία Μάρκου, της διαπραγμάτευσης. Σας πάμε στο πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη. Ένα απόλυτα κοστολογικό. Πού θα βρεθούν τα χρήματα. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Ναι, αν μου πείτε πού θα βρεθούν τα χρήματα. Αυτό ετοιμάζουμε, να σας πω αυτό ακριβώς. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, είναι απολύτως κοστολογημένο. Τα χρήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ένα απλό θα σας πω. Επειδή τα μνημόνια τελειώνουν κατά την κυρία Ράπτη, και με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις, οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας έρχονται και έρχονται τώρα. Είναι χιλιάδες τα κόκκινα δάνεια και άνθρωποι. Και οι άνθρωποι, σας δεν απαντάτε. Και οι άνθρωποι που θα χάσουν τα σπίτια τους είναι πάρα πολλοί. Σας λέω λοιπόν ότι είναι κατοχυρωμένη η πρώτη κατοικία. Μην λαγγίζετε, η πρώτη κατοικία είναι κατοχυρωμένη. Μισό λεπτό, κύριε Μάρκο, να ακούσουμε για το τάφικι σήμα, γιατί υπάρχει αντιπαράθεση για το κατά πόσο τα χρήματα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Πούλου μπορούν, κυρία Ράπτη, να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το γιατί προορίζονται είναι τα κόκκινα δάνεια. Το τάφικι σήμα. Εκεί λοιπόν θα αξιοποιηθούν. Κάποιος πρέπει να σας ενημερώσει επιτέλους στο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτά είναι ομόλογα. Είναι χρήματα τα οποία τα έχουμε στην τσέπη μας, είναι ομόλογα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Είναι ομόλογα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι χρήματα, είναι ομόλογα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που οι τράπεζες έχουν πρόβλημα ρευστότητας. Σήμερα δύο τράπεζες. Πλήρως ανακεφαλοποιημένες. Έχουν σωθεί οι τράπεζες, κυρία Μάρκο. Ο κόσμος πεθαίνει. Σήμερα στην ειδήσει δεν έχετε ενημερωθεί ότι δύο τράπεζες, η Eurobank και η Alpha Bank, πήγανε στον ΕΛΑ για να ζητήσουν στήριξη. Γιατί υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Προφανώς δεν σας ενημέρωσα. Μάλιστα, κύριε Μάρκο, να απαντήσει η κυρία Νοτοπούλου. Μιλάτε διαρκώς για τράπεζες και εμείς μιλάμε για αξιοπρέπεια και για την ζωή. Ναι, κυρία Μάρκο. Κυρία Μάρκο, θα δώσω εσάς να απαντήσει η κυρία Νοτοπούλου. Κυρία Μάρκο, όταν δεν θα μπορούν οι συνταξιούχοι να πληρώσουν τράπεζες, καταλαβαίνετε τι λέτε. Κυρία Μάρκο, σας παρακαλώ. Το τούχο σου δεν είναι χρήματα, είναι ομόλογα. Αυτά δεν είναι χρήματα και δεν είναι δικά μας. Βοηθήστε μας. Λοιπόν, ο λόγος στην κυρία Νοτοπούλου για να πριν πάμε σε διάλειμμα να είναι ομόλογα. Κυρία Μάρκου, ας απαντήσει η κυρία Νοτοπούλου όπως νομίζει καλύτερα. Θα αξιοποιηθούν για τα κόκκινα δάνεια. Συγγνώμη, αυτή είναι η δηλαδή, όχι, όχι, κύριε Μάρκου, τώρα ακυρώνετε εμένα, σας παρακαλώ. Όχι, κυρία Μάρκου, αν μου επιτρέπετε, επειδή το ποτάμι δεν ξέρει ποια είναι η ταξική του, κοινωνική του και πολιτική του αναφορά, δεν έχω καταλάβει προσωπικά και θα ήθελα να μου πείτε. Σίγουρα πάντως φημίζεται για την επικοινωνία και την ταξική. Πάμε σε διαφημίσεις. Γιώργο, διαφημίσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και μετά αμέσως ο λόγος στην κυρία Νοτοπούλου να ολοκληρώσει το σκεπτικό της, να απαντήσει σε ένα ερώτημα δικό μου για την οικονομία και συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε με το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στο στούντιο της TV100 και της εκπομπής Πόλης, Πολίτης, Πολιτικής. Συζητούμε με υποψηφίους. Έχει ανέβει έτσι λίγο το θερμόμετρο. Είναι καλό αυτό, δεν είναι κακό να συζητούμε ζωντανά και να υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση, μια πολιτική ζήμωση και μια ανταλλαγή απόψεων. Η κυρία Ράπτη από τη Νέα Δημοκρατία, υποψήφια στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Η κυρία Νοτοπούλου στην Άλφα Θεσσαλονίκης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Κου από το ποτάμι στη Β' Θεσσαλονίκης. Και η κυρία Δουβλέτη από τους Πράσινους, Δημοκρατική Αριστερά στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Είναι το πάνελ της σημερινή μας συζήτηση. Έκοψα την κυρία Νοτοπούλου στο σκεπτικό της, το οποίο θέλω να μας αναπτύξει σύντομα πριν περάσουμε στις υπόλοιπες καλεσμένες, αφού πρώτα μας απαντήσει και το εξής. Επειδή είπατε νωρίτερα και μόνοι σας, κυρία Νοτοπούλου, πως θα έπρεπε αντί απλά από διαπιστώσεις να μιλήσουμε και προγραμματικά. Εγώ έχω μπερδευτεί με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή στα φορολογικά τις τελευταίες μέρες έχουμε ακούσει ένα σωρό πράγματα αναφορικά φέρει πίν με το τι θα γίνει με το ένφια του 2014. Ταργηθεί. Το ένφια του 2014. Ο ένφια από εδώ και πέρα καταργείται. Προφανώς δεν κυβερνούμε εμείς τόσο καιρό. Θα κυβερνήσετε. Θα κυβερνήσουμε. Ενδεχομένως αύριο μεθαύριο και τις θέσεις σας θέλουμε σε περίπτωση που κυβερνήσετε. Άρα θα μας πείτε τι θα γίνει με τον ένφια του 2014, ένα θέμα το οποίο θίχθηκε. Θέλω να μου πείτε τι θα γίνει με τη φορολόγηση αντίστοιχα, τι θα καλύψει της ακίνητης περιουσίας, τι θα γίνει με τους φορολογικούς συντελεστές. Γιατί ακούμε διάφορους συντελεστές, αλλά δεν ακούμε τα όρια από τα οποία θα ισχύσουν. Για εξηγήστε μας. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, ξεκάθαρα. Ναι. Φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας και εδώ να πούμε ότι ζητάμε να γίνει και θα γίνει με τη δικιά μας κυβέρνηση άμεσα περιουσιολόγιο.
φορολογικοί συντελεστές προοδευτικοί. Οι φτωχοί θα πληρώνουν λιγότερα, ως καθόλου οι πλούσιοι περισσότερα. Ποιοι είναι φτωχοί, ποιοι είναι φτωχοί συγκεκριμένα, θεωρείται παράλογο. Ποιος θεωρείται φτωχό, ποιος θεωρείται μεσαία τάξη. Είναι φτωχοί. Ναι, κύριε Αντοπούλου. Οι άνθρωποι που έχουν έναν μισθό, ο οποίος δεν τους φτάνει για να ζήσουν, είναι φτωχοί. Οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά σπίτια, πάρα πολλά χρήματα στις τράπεζες κτλ. Είναι πλούσιοι. Συντελεστές λοιπόν θα οριστούν από το αρμόδιο τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης αριστεράς. Σήμερα αυτά να μα δεν υπάρχει περιουσιολόγιο, κύριε Πλάκα. Δεν ξέρουμε ποιος έχει τι. Δεν ξέρουμε τι παίζει στη σωσό. Δεν υπάρχει ε9 να ξέρετε. Δεν υπάρχει, γιατί θα τα δηλώσουν από τα offshore τώρα στο περιουσιολόγιο. Λέμε λοιπόν ότι εμείς και είμαστε βέβαιοι ότι θα το πετύχουμε. Πείτε μου, θα είναι 200.000, θα είναι 300.000. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δεν μπορώ να σας το πω. Είναι ένα σημείο που δέχεστε κριτική γι' αυτό τώρα. Δεχόμαστε κριτική και απαντάμε με το εξής. Ότι μόλις γίνει περιουσιολόγιο και δούμε τι έχει ο καθένας, θα μπορέσουμε να φορολογήσουμε το καθένα ανάλογα με τις δυνατές τους, τον καθένα, ανάλογα με τις ανάγκες του, όπως λέει και το τσιτάτο, το οποίο όμως είναι και στην πυρήνα της δικιάς μας πολιτικής. Δηλαδή, υπάρχουν κινήσεις που δεν χρειάζονται πολλά χρήματα, δηλαδή ο θεσμικός και δημοκρατικός μετασχηματισμός του κράτους δεν χρειάζεται πολλά χρήματα. Εξοικονομεί, ναι, κύριε Ράπη και κύριε Πλάκα, χρήματα. Και αυτά είναι πράγματα που δεν έχουν γίνει. Το ότι ο κάθε υπουργός έχει δεκάδες συμβούλους, αυτό μόνο κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο. Το ότι δεν υπάρχει πρωτοβάθμια περίθαλψη, αλλά υπάρχουν μόνο τα περιστατικά και τριτοβάθμια, κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο και σε ζωές και σε χρήματα. Άρα εξοικονόμησε χρήματα απλά από τέτοιες διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Ακριβώς. Το ότι στη δημόσια διοίκηση δεν υπάρχει καν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο τόσα χρόνια. Δεν θα πρέπει, κυρία Νοτοπούλου, όταν καλείτε τους πολίτες να σας ψηφίσουν, να ξέρει κι άλλος, εγώ θα φορολογηθώ έτσι, εγώ θα φορολογηθώ αλλιώς. Καλύτερα ή χειρότερα. Όπως επίσης. Ο Έλληνας πολίτης ξέρει πολύ καλά ποια νου τα συμφέροντα εκπροσωπούμε, γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ποιες τάξεις και ποιες κοινωνικές ομάδες και ποιες αναφορές. Όπως επίσης, κυρία Νοτοπούλου, την ίδια αίσθηση έχω. Και θέλω έτσι να το διευκρινίσω αναφορικά με το περίφημο Plan B, το οποίο πολλές φορές έχει μπει στη συζήτηση και σας έχουν ρωτήσει και εσάς και πολλά άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μια διαπραγμάτευση δεν καταλήγει πάντα στο μέγιστο βαθμό των επιδιώξεών μας. Τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση? Εμείς λέμε πολύ δυνατά, με όλη μας τη δύναμη, και ο κόσμος μας πιστεύει ακριβώς γιατί είναι απολύτως ρεαλιστικό αυτό που λέμε, ότι για μας υπάρχει το Plan A. Το Plan A είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι απολύτως κοστολογημένο και δεν είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης. Από εκεί και πέρα, το τι θα προκύψει από τη διαπραγμάτευση θα ρυθμίσει και όλα τα υπόλοιπα που μπορούμε να κάνουμε. Το Plan A, λοιπόν, το πρόγραμμα εξαγγελίας του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, δεν εξαρτώνται από τη διαπραγμάτευση, εξαρτώνται από το σίγουρα, διαχείριση του ΕΣΠΑ, του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ. Νομίζω, κυρία Αντοπούλου, αυτό το έχετε ξεκαθαρίσει αυτό. Και αυτά είναι θέματα πολιτικής βούλησης. Το οποίο έχει να κάνει, σε ό,τι έχει να κάνει, αποφάσεις αποκλειστικά της κυβέρνησης. Η δική μου ερώτηση έχει να κάνει με τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση. Από εκεί και πέρα δούμε, θα είμαστε ενωμένοι. Μπορείτε και έχουμε απίστευτη δυνατότητα για συμμαχίες στην Ευρώπη, οι οποίες ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν. Θα παρακαλέσω να την κάνετε σε λίγο την ερώτηση. Ολοκληρώστε, κύριε Αντοπούλου. Κυρία Μάρκος. Πείτε μου. Λοιπόν, τώρα έχουν ανοίξει τόσα πολλά θέματα. Δεν ήσασταν κι εσείς, ήσασταν κι εσείς άτακτοι. Δεν μπαίνω σε καμία διαδικασία πλέον να απαντήσω. Δεν υπάρχει λόγος. Μπήκαν πολλά θέματα στην συζήτηση και θέλω να μου πείτε κι εσείς, επειδή πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης? Ναι, πιστεύω και βέβαια ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης, αρκεί να είναι άτομα τα οποία γνωρίζουν πραγματεύονται, ξέρουν να διαπραγματεύονται. Σε αυτό το σημείο ήσασταν πολύ επιθετικοί προς την εκπρόσωπη. Και δεν είναι ανάγκη να είναι κομματικά στελέχη. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, άνθρωποι που ξέρουν να διαπραγματεύονται και δεν είναι απαραίτητο να αντιπροσωπεύουν και κάποιο κόμμα. Τα συμφέροντα όλων μας είναι, το συμφέρον όλων μας είναι κοινό και αυτό είναι η σωτηρία της χώρας. Και από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Ο παρονομαστής μας πρέπει να είναι αυτός ο κοινός παρονομαστής μας. Η διαπραγμάτευση με ποιο στόχο θα γίνει? Καταρχάς, μας είπατε πως το χρέος δεν θέλει κούρεμα. Δεν είπα ότι δεν θέλει κούρεμα. Εγώ είπα να κινηθούμε ρεαλιστικά. Να κινηθούμε ρεαλιστικά και θεωρώ ουτοπικό το να έρθουν ξαφνικά οι πιστωτές μας και αντιπροσωπεύουν τα εθνικά τους ταμεία, αντιπροσωπεύουν τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους των χωρών τους και να μας πούν ότι σας κουρεύουμε το 50 και το 60% του χρέους. Εγώ είπα ότι μπορούμε να ζητάμε ως ποτάμι αρχικά τη διαθέτηση του χρέους με μεγάλη χρονική παράταση των λήξεων και τη μείωση των επιτοκίων. Μάλιστα. Θέλω ένα σχόλιο και από εσάς, κύριε Δουβλέτη.
Καταρχήν δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω, γιατί έχω αρκετή ώρα να μιλήσω. Θέλω να απαντήσω στην κυρία Ράπτη και να της πω ότι οι εκλογές ήταν, ήταν δική τους επιλογή, δεν ήταν επιλογή όλων αυτών που δεν ψήφισαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και σε όλη αυτή τη συζήτηση, ότι μάλλον ξεχάσαμε γιατί έχουμε εκλογές, γιατί ακριβώς δεν εξελέγει ο κύριος Δήμας. Ό,τι αφορά την κυρία Νοτοπούλου, θέλω να της θυμίσω ότι λυπάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι προσωπική μου άποψη, αλλά μου θυμίζει λίγο ο λόγος της στο. Το γνωστό που το έχουμε ξανακούσει, το λεφτά υπάρχουν. Και σε ό,τι αφορά την κυρία Μάρκου, με ένα σχόλιο που έκανε τώρα τελευταία, δεν θέλω ας πούμε να φτάσω σε μια ύβρη, αλλά όταν λέει ότι ποιοι θα διαπραγματευτούν και ότι είναι άνθρωποι που δεν θα είναι πολιτικοί, δεν μπορώ να φανταστώ τον κύριο Γραμματικάκη να διαπραγματεύεται το χρέος, τον οποίο κατά τα άλλα τον εκτιμώ και έχω διαβάσει τα βιβλία του βαθύτατα. Δεν είναι αντιπροσωπεύουν κάποιο κόμμα. Είπα ότι πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα ξέρουν να διαπραγματεύονται, ότι θα γνωρίζουν και δεν είναι ανάγκη να αντιπροσωπεύουν κάποιο κόμμα. Ότι αυτή τη στιγμή ο κοινός μας παρανομαστής είναι η σωτηρία της χώρας και πρέπει να έχουμε κοινή ομάδα διαπραγμάτευσης. Αυτό είπα. Και δεν μίλησα. Και δεν μίλησα, κυρία Μάρκου, είσαι έτοιμα πολιτικής. Για κανένα πρόσωπο και δεν μίλησα για τον κύριο Γραμματικάκη. Και σας είπα και συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη κιόλας, έτσι μου ήρθε στο. Εγώ δεν ήρθα τώρα όταν είπα κανένα πρόσωπο για κανένα χώρο. Πολιτικό πρόσωπο. Ναι, έτσι μου ήρθε. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που λέει. Πρέπει να είναι ισχυροί οικονομολόγοι, δυνατοί οικονομολόγοι. Ναι, είναι πολύ άλλο. Τότε γιατί είμαστε σε κόμματα και γιατί έχουμε το κάθε κόμμα μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι αυτοί οι βουλευτές που ήταν τόσο καιρό στη Δημοκρατική Αριστερά θα μπορούσαν να βγουν έξω και να διαπραγματευτούν? Υπήρχε έστω και ένας οικονομολόγος? Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να μου το απαντήσετε εσείς, γιατί δεν ξέρω, αυτό μπορείτε να μου το απαντήσετε εσείς. Ίσα-ίσα εγώ απάντησα, δηλαδή, όχι εσείς... δεν το απαντώ εγώ, εσείς θα το απαντήσετε, γιατί εκπροσωπείτε τη Δημάρ. Υπήρχε ένας οικονομολόγος στη Δημάρ. Εσείς φύγατε από τη Δημάρ γιατί δεν υπήρχε οικονομολόγος? Όχι κυρία μου, απαντάτε σε τελείως διαφορετικό. Όχι, συγγνώμη, θα σας ρωτήσω, δεν κατάλαβα. Αυτό σας λέω, σας είπα πριν, ότι αυτός οι οποίοι θα πάνε τότε να διαπραγματευτούν. Γιατί έχουμε κόμματα, κυρία Μάρκου, για ποιο λόγο τα κόμματα εκφράζουν ιδέες και πολιτικές? Άμα ήταν θα είχαμε μόνο οικονομολόγους. Γιατί με συγχωρείτε πολύ, για οικονομικά θέματα μιλάμε. Ναι, για πάμε να ακούσουμε, κυρία Δουβλέτη, και την δική σας θέση και την δική σας οικονομική πρόταση. Την δική μου θέση σας την είπα και πριν. Ναι, ότι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει μια αναδιάρθρωση με επαναδιαπραγμάτευση. Είπαμε επιμήκυνση, χαμηλότερα επιτόκια. Σας εξήγησα για τα χρήματα. Ένα κομβικό ζήτημα το οποίο μπαίνει στα θέματα της οικονομίας είναι τι θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου. Θα έχουμε ένα μήνα σε ό,τι αφορά την παράταση του υπάρχοντος προγράμματος και μετά, σύμφωνα με την ατζέντα της κυβέρνησης, μία διαπραγμάτευση για την επόμενη μέρα της προληπτικής πιστωτικής γραμμής. Σε αυτά τι πρέπει να γίνει? Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εδώ αυτό θα απαντηθεί. Το χρέος ούτως ή άλλως δεν πρέπει να λυθεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Προφανώς, στο οποίο έχουμε παράταση του αυτό μνημονίου. Αυτό έχει να κάνει και με το τι κυβέρνηση θα έχουμε στις 26 Ιανουαρίου. Εσείς τι πιστεύετε, η δική σας θέση ποια είναι? Η Δημοκρατική Αριστερά, λοιπόν, σε αυτά τα θέματα της οικονομίας, τι λέει στους πολίτες? Όπως μπορείτε ενδεχομένως να είναι μέσα στη Βουλή και να κληθεί, όπως και το 2012, να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα. Προφανώς και αυτό το επιθυμητό, το θεμητό και αυτό για το οποίο στοχεύουμε και παλεύουμε αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια εθνική συνένεση, ότι πρέπει να υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, ένα εναλλακτικό πολιτικό μοντέλο που θα μας οδηγήσει σε αυτήν την αναδιάρθρωση και την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, αλλά μέσα από προγραμματικές συμφωνίες, μέσα από κυβερνήσεις συνεργασιών. Και προφανώς όχι αυτοδυναμιών, αλλά αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι εγώ σε θέση να σας απαντήσω για το τι θα γίνει στις 26. Αυτό θα κρυθεί από την πορεία της Δημοκρατικής Αριστεράς, πράσινη μάλλον Δημοκρατική Αριστερά, που πιστεύουμε ότι θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Είπατε πράσινη Δημοκρατική Αριστερά, υπάρχει αυτή η συνεργασία για την οποία θα μας εξηγήσετε αμέσως μετά, κυρία Δουβλέτη. Κυρία Ράπτη. Παρένθεση. Σε εσάς ερχόμουν. Ναι. Α, υπέροχα. Ναι, αλλά ακούω και εγώ κάποια πράγματα, δεν διακόπτω. Αν μου επιτρέπετε, 2-3 επισημάνσεις, έτσι πάρα πολύ σύντομες. Από το χρόνο σα θα το αφαιρέσω. Θα μου πω πολύ γρήγορη. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι επειδή σήμερα έχουμε μια νέα και δυναμική γυναίκα στο πάνελ, η οποία εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ, δεν σημαίνει ότι έχουμε κάτι προσωπικό μαζί της. Εντάξει, αυτά είναι. Τα έχουμε λυμμένα αυτά τα ζητήματα. Δεν έχουμε προσωπικό μαζί. Έχω περάσει από τη θέση της και το βρίσκω λίγο άκομψο εκ μέρους μας που έχουμε πέσει όλοι επάνω, αλλά δεν έχει να κάνει. Επειδή έχουμε κάθε επιτυχία προσωπική, από εκεί και πέρα όμως, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή και εσείς μεταφέρετε κάποιες θέσεις του, και θέλω να κάνω έτσι κανένα δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι επειδή
ρωτήσατε για Plan B. Κύριε Πλάκα, για να υπάρξει Plan B, πρέπει να υπάρξει Plan A. Και εδώ δεν το έχουμε ναι, ακούσει. Τώρα όμως βλέπετε, κύριε Ράπτη, έρχεστε και στην το δεύτερο θα είναι πολύ σύντομη. Όχι, όχι. Πολύ σύντομη. Δεν θα σα αδικήσω στον χρόνο. Νομίζω δεν το έχω κάνει τόσο μέχρι τώρα. Αλλά έρχεστε στην αρχική μου τοποθέτηση ότι σχολιάζετε συνεχώ τι θέσει του ΣΥΡΙΖΑ αντί να μα παρουσιάζετε τι δικέ σα προτάσει. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε. Δεν βιαζόμαστε. Έχουμε να πάμε κάπου. Λοιπόν, επιπλέον θέλω να πω, επειδή αναφερθήκαμε πριν στον ΕΣΠΑ, είπατε πριν για τα χρήματα που θα πάρουμε από τον ΕΣΠΑ. Ο ΕΣΠΑ απαγορεύεται να χρηματοδοτήσει παροχές. Και τώρα θέλω να φτάσω στο δικό μου ερώτημα, γιατί είναι κάτι που δεν έχω καταλάβει μέσα από αυτή τη συζήτηση. Μιλάμε για τη μείωση των φόρων, έτσι είναι η Δημοκρατία, αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Εάν, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που προηγεί το ΣΥΡΙΖΑ, αναλάβει με το καλό, ναι, πώς το Μάρτιο θα πληρώσει τη δόση για τα ομόλογα. Λοιπόν, ωραία, αυτό δεν έχει γίνει σαφές, είναι κρίσιμο. Όχι, θα απαντήσετε για μετά για να θέσω και εγώ το ερώτημά μου που θα είναι σχετικό. Γιατί ωραία, είναι κομβικό τώρα σημείο. Κάτι άλλο, αν όμως, δεν θέλω... πληρώσουμε, δεν μπορούμε να ελπίσουμε τίποτα άλλο. Ναι, τώρα για να προλάβουμε και άλλα θέματα στην ατζέντα. Τώρα είπατε προηγουμένως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα και τα λοιπά. Λέω σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και βλέπω αυτή την υπεροχή. Θέλετε να σχολιάσετε τις δημοσκοπήσεις? Ναι, θέλω, βεβαίως. Μια εβδομάδα έμεινε και βλέπω διαφορά. Ναι, ξεκινήσαμε πριν από λίγους μήνες, πριν από μερικές εβδομάδες, με διαφορά 6 μονάδων κτλ. Έχουμε φτάσει σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις σε λιγότερο από 2 μονάδες, κάτι που νομίζω ότι θα αλλάξει την τελευταία εβδομάδα. Σας πω. Διαβάζετε... Σας λέω αυτό που έχω μελετήσει αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Οι δημοσκοπήσεις αλλάζουν γιατί το κλίμα μεταστρέφεται. Και μεταστρέφεται από όλα όσα ακούγονται, αυτά που σας διάβασα και νωρίτερα, όλες αυτές τις δηλώσεις. Πώς πιστεύετε μπορεί να κλείσει κι άλλο ψαλίδι? Αίσθησή μου είναι ότι την τελευταία εβδομάδα, αφενός μένει η Νέα Δημοκρατία, θα συσπηρωθεί. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται τις τελευταίες 4-5 μέρες το πολύ. Από εκεί και πέρα όμως και το μεγάλο ποσοστό των αποφάσεων σήμερα που θα πάει στην κάλπη και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ μικρότερη αποχή από την τελευταία φορά. Εδώ θα δούμε ότι μπροστά σε αυτό το δίλημα που τίθεται, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτοί που σήμερα νιώθουν ότι τα έχουμε χάσει όλα. Δεν έχουν χάσει τίποτα. Μάλιστα. Δεν έχουν χάσει τίποτα με τη σταθερότητα που έχει υπάρξει. Ναι, θα κάνουν όλα και θα είχαμε γυρίσει στο πρότυπο της χώρας που είναι η Βενεζουέλα σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα και θα πηγαίναμε τώρα για τρόφιμα με δελτίο. Μα και εγώ δεκάδες άκουσα όμως. Πολλά έχω να πω, πάρα πολλά. Αλλά θα μου επιτρέψετε, κύριε Πλάκα. Τώρα θα κάνετε και εσείς το σχόλιο σας, όπως έδωσα στην κύριε Ράπτη το δικαίωμα να κάνει ένα σχόλιο. Παρακαλώ, δεν πειράζει. Είναι από τις προεκλογικές ομιλίες να υποθέσω. Είναι από το κρύωμα. Λοιπόν, κύριε Αντοπούλου, ένα σχόλιο σε εσάς για να θέσω και εγώ το ερώτημά μου που είναι πιο εκλογικό. Το σχόλιο που θέλω να κάνω και να υπογραμμίσω είναι η. Αυτό που είπε η κυρία Ράπτη και με στεναχωρεί, το να λέτε σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα ότι δεν έχουν χάσει τίποτα. Αυτό με τρομάζει γιατί δείχνει ότι δεν έχει, ίσως και προσωπικά, αφού εσείς το είπατε, καμία συνέστηση του τι συμβαίνει στον κόσμο. Στον κόσμο που περιμένει στις ουρές του ΑΕΔ, και δεν είναι λαϊκισμός αυτό κυρία Ράπτη, διότι έχουμε περάσει από τις ουρές του ΑΕΔ. Στον κόσμο που δεν έχει να πάρει τα φάρμακά του και περιμένει στα κοινωνικά ιατρία. Στον κόσμο που είναι άστεγος και αν περάσετε από την Καμάρα, 5 βήματα είναι από εδώ, θα τους δείτε και έχουν χάσει την κυρία Ράπτη. Σπίτια για τους άστεγους υπάρχουν, δεν τα επιλέγουν. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Έχετε σκεφτεί πώς θα ήταν η χώρα μας σε κατάσταση χρεοκοπίας? Είναι σε κατάσταση χρεοκοπίας. Τι σημαίνει? Υπάρχουν οι τράπεζες που έχουν σωθεί, υπάρχει ένα πρωτογενές πλεώνασμα και υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Όσο αυτό δεν το βλέπετε, δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Δεύτερον, δικούμε τους συνομιλητές μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πληρώσει αυτό, κύριε Ράπτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια στάση ευθύνης ότι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρξει έτοιμα διαπραγμάτευση, αν υποχώρητε από τη μεριά μας, για διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Με συγχωρείτε, δεν είναι σίγουρο ότι όλοι λένε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο κύριος Λαβαζάνης. Και ο κύριος Λαβαζάνης το ίδιο λέει. Όχι, φυσικά δεν λέει το ίδιο. Είμαστε τρία άτομα εδώ πέρα και λέμε ότι λέει κάτι διαφορετικό. Και είμαστε σύντροφοι στο ίδιο κόμμα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι λέει ο κύριος Λαβαζάνης. Μα και εμείς τον, γιατί το λέει δημόσια. Γιατί το λέει δημόσια, όλοι τον ακούμε. Εμείς έχουμε τη μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε σε ένα δημοκρατικό κόμμα, ίσως το πιο δημοκρατικό που βρίσκεται στην Ελλάδα, κόμμα, να συζητάμε, να λίγο υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Γιατί νομίζω δέχεται από τρεις πλευρές πειρά. Αλλά δεν προλαβαίνω να απαντήσω και τίποτα. Να υπάρχουν δημοκρατικές προσεγγίσεις που όλα τα κόμματα έχουν δημοκρατικές προσεγγίσεις εφόσον γίνεται διάλογος. Μιλάμε για δημοκρατικές προσεγγίσεις. Και άλλο είναι να υπάρχει πολυφωνία και κάθε στέλεχος να βγαίνει έξω και να απαντάει διαφορετικά. Δεν ξέρω ότι δεν καταλαβαίνετε. Πάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, το κοκλιφικό, μετά και ευρωπαϊκή διάσκεψη, διότι θεωρούμε ότι το κρέος είναι ευρωπαϊκό. Αυτό είναι που ζητάτε εσείς. Και αν δεν συμβεί, τι γίνεται? Το ρώτησα και εγώ, κυρία Μάρκου. Κυρία Μάρκου, ότι ή η Ευρώπη και η Ευρωζώνη θα διαλυθεί. Θα χορεύουν τζάμικο.
θα διαλυθεί, είτε θα επιλέξουμε. Και εκεί περιμένουμε λοιπόν το δικό σας αίσθημα απέναντι στους πολίτες που υποφέρουν έναν άλλον δρόμο, ο οποίος είναι άκρος ρεαλιστικός. Ανέφερα προηγουμένως ότι το 1953 υπήρχε διαγραφή χρέου στη Γερμανία, που τώρα μας χορεύει, κυρία Μάρτη. Και δεν ξέρω γιατί είμαστε περήφανοι που μας χορεύει. Με τη Γερμανία. Υπάρχει μια Ελλάδα σωσμένη, λοιπόν, η οποία μπορούσε να διεκδικήσει. Συγκρινόμαστε με τη Γερμανία. Τολμάτε να συγκρινείτε. Και θα αδικηθεί κάποιος. Συγκρίνουμε το 1953 η Γερμανία με την Ελλάδα του 2015, που μιλάμε για μια μεταπολίτευση. Πολεμική εποχή Μάρκου, και μια βιομηχανία η οποία ήταν σε άνθρωποι. Τότε πηγαίναν Έλληνες και δουλεύαν εκεί μετανάστες. Συγκρίνεται δύο ανώμια πράγματα. Λοιπόν, περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή του χρέους. Έτσι νομίζω ότι αυτό με ρωτήσατε. Ρήτρα ανάπτυξης, γιατί εμείς θέλουμε το υπόλοιπο κομμάτι του χρέους, το οποίο είναι πραγματικό και το έχουμε δανειστεί, να αποπληρωθεί από την ανάπτυξη και όχι από ψεύτικα πρωτογενή πλεονάσματα. Και εξαίρεση από το Σύμφωνο Σταθερότητας του Ταμείου Επενδύσεων. Τώρα έχετε και τη δήλωση του Βαβραμόπουλου που σας βοηθάει. Θέλω να μου πείτε, κυρία Νοτοπούλου, το εξής. Ρώτησα για τις δημοσκοπήσεις στην κυρία Ράπτη και θέλω και την δική σας άποψη. Έχετε βεβαίως το δημοσκοπικό προβάδισμα, το προβάδισμα των εκλογών, που είναι και ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα κάλπης. Θέλω να μου πείτε το εξής. Επειδή ακούω διαρκώς, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, τον πρόεδρο σας, τον κύριο Τσίπρα, να αναφέρεται στην ανάγκη αυτοδυναμίας για να εφαρμόσετε χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις το δικό σας πρόγραμμα. Μπορείτε να μου απαντήσετε πώς ένα κόμμα που έχει στη φιλοσοφία του, στη φιλοσοφία της λειτουργίας του, την απλή αναλογική, μιλάει για αυτοδυναμία και δεν κοιτάει τις συνεργασίες που μπορεί να κάνει με άλλα κόμματα? Εμείς είμαστε ακριβώς όπως το λέτε με την απλή αναλογική και έχουμε δεσμευτεί ότι θα αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο μόλις θα είμαστε κυβέρνηση. Όποιος θα συνεργαστεί. Αυτή τη στιγμή το πολιτικό επίδικο αυτών των εκλογών μας αναγκάζει να ζητήσουμε αυτοδυναμία για τον απλό λόγο ότι θέλουμε να διαπραγματευτούμε και να διαπραγματευτούμε ισχυρά. Γι' αυτό και το στίχημα των επόμενων ημερών, αν θέλετε, είναι να μην πάει ούτε μία ψήφος χαμένη. Κυρία Μάρκου, σε εσάς και από τη βεντάλια των κομμάτων, προφανώς δεν. Από τη βεντάλια των κομμάτων που φαίνεται ότι θα μπουν στη Βουλή, έτσι, μακάρι να έχουμε και άλλου τύπου εκπλήξεις, φαίνεται ότι προφανώς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ανθρώπους που υπηρέτησαν μνημόνια, με ανθρώπους που δημιούργησαν την ανάγκη. Μισό λεπτό, κύριε Μάρκου, να συντονίσω τη συζήτηση, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, θα τα πείτε τώρα. Σας παρακαλώ να συντονίσω τη συζήτηση. Δεν ψήφισε μόνο μνημόνιο, αλλά το υπηρέτησε, γιατί ήταν υπουργός. Πώς το λέτε αυτό? Κυρία Νοτοπούλου, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι το εξής. Ότι αν δν είσαστε αυτοδύναμοι, στην πρώτη κάλπη θα πάμε στη δεύτερη. Θα έχουμε πρόβλημα στο να διαπραγματευτούμε. Γι' αυτό θα είμαστε αυτοδύναμοι και είμαστε βέβαιοι. Μάλιστα. Κυρία Μάρκου, εσείς. Χαίρομαι που το λέει αυτό η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι σε περίπτωση που δεν έχουν αυτοδυναμία θα πάμε και δεύτερη φορά σε εκλογές, για να καταλάβει όμως ότι προφανώς αυτό δεν είπατε πριν, δεν συνεργάζεστε και θέλετε αυτοδυναμία. Άρα αν δεν έχετε αυτοδυναμία πάμε δεύτερη φορά σε εκλογές. Είναι ξεκάθαρο αυτό που είπατε. Ότι θα έχουμε αυτοδυναμία, κυρία. Οι αυτοδυναμίες αποτελούν πολιτικό παρελθόν. Και δεν υπάρχουν πλέον αυτοδυναμίες και δείχνουν τα πάντα. Και αυτό δείχνουν όλα. Όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Βοηθήστε με να καταλάβω κάτι. Μια και λέμε για τις συνεργασίες, για τις αυτοδυναμίες και τις ενδεχόμενες συνεργασίες. Αυτό που έχω βγάλει εγώ συμπέρασμα από την προεκλογική περίοδο μέχρι τώρα, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι δικό μου συμπέρασμα. Είναι ότι το ποτάμι, σαν βασική θέση, έχει το εξής. Να είμαι εγώ τρίτο κόμμα. Και όποιο είναι πρώτο κόμμα θα συνεργαστεί του, ώστε να το μαζεύω και λιγάκι. Αυτό είναι. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είμαστε τρίτο κόμμα. Πάντα με τις δημοσκοπήσεις λέμε. Και εμείς λέμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη χώρα, όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση το χρέος. Άρα μπορούμε να συνεργαστούμε για τα συγκεκριμένα θέματα και με τη Νέα Δημοκρατία για να βγάλουμε, να φύγει, να περάσει η Ελλάδα αυτό τον κάβο. Και με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, ξέρω. Μα μιλάμε, γι' αυτό είπα ότι για το χρέος πριν, γι' αυτό είπα ότι ζητάμε εθνική στρατηγική, ότι πρέπει όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου να αποφασίσουν από κοινού τι θα γίνει με το χρέος. Και το μοναδικό κόμμα που μπορεί αυτή τη στιγμή να βάλει τους δύο μονομάχους και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ στο τραπέζι είναι το ποτάμι. Η απόφαση που θα πάρθει πρέπει να είναι κοινή, γιατί τώρα, δεν είναι δυνατόν, επιτρέψτε μου μισό λεπτό, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν κάθε που αλλάζει η κυβέρνηση να αλλάζει και η πολιτική της Ελλάδας για τα βασικά θέματα. Τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το χρέος. Και η κυρία Δουβλέτη που προηγουμένως σας είπε, να ολοκληρώσω ένα δευτερόλεπτο. Ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το χρέος, σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική, σε ό,τι έχει να κάνει με την παιδεία και την υγεία, οι πολιτικές μας πρέπει να είναι σε βάθος χρόνου.
Τώρα, και δεν είναι δυνατόν κάθε κυρία Ντουβλέτη. Ναι, κυρία, συμφωνούμε σε αυτά, αλλά είναι γενικότερες διαπιστώσεις. Και η κυρία Ντουβλέτη είπε πως... Εμείς το ζητάμε και το προτείνουμε. Δεν είναι διαπίστωση. Ναι, αλλά άλλη συνεργασία πρέπει να κάνετε με ένα κόμμα που μιλάει για τη διαπραγμάτευση και το κούρμα. Μα φυσικά η κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, στη μία περίπτωση, αν είναι η πρώτη Νέα Δημοκρατία, προτείνεται να κάνει κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και στη δεύτερη με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν είναι λίγο παράλογο. Γιατί εσείς πώς κάνατε και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟ? Καταρχήν τότε ήμασταν εμείς, αν το ξεχνάτε. Ναι. Κάναμε και σας εξήγησα πριν γιατί το κάναμε. Αλλά με συγχωρείτε, αυτό αυτή τη στιγμή που λέτε είναι πολύ παράτερο, διότι εδώ έχουμε δύο... Πριν μου μιλούσατε για οικονομολόγους, και για μια τακτική φορά στην Ευρώπη στα οικονομικά. Εδώ έχουμε δύο χώρους οι οποίοι είναι ακριβώς σχεδόν αντίθετοι. Το χρέος, κυρία Δουβλέτη, δεν αφορά όλους μας, δεν αφορά και εσάς που είστε στη Δημάρχη, δεν αφορά και εμένα που είμαι στο ποτάμι, για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαστε οι αλλοκαθαριστήρες, κυρία Μάρκο, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε μία από εδώ και μία από εκεί. Μην μιλάμε για κολοτούμπες, σας παρακαλώ, η Δημάρχη είναι πρωταθλήτρια. Στην προκειμένη περίπτωση το χρέος αφορά όλους μας. Αυτό είναι που σας λέω. Δεν αφορά ούτε μόνο τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ. Και η πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε πρέπει να είναι κοινή. Ναι, κοινή, αλλά... Μισό λεπτό, κυρία Δουβλέτη. Είπε η κυρία Δουβλέτη νωρίτερα και θέλω να το θέσω, γιατί νομίζω... Εγώ σας είπα πριν... Μισό λεπτό. Ναι. Ότι δεν έχετε ένα... Σας ρωτήσω τι στίγμα πολιτικό έχετε. Μα σας είπα πριν ότι εμείς αυτό που ζητάμε για το χρέος. Εξηγήστε μου το εξής. Όχι, μισό λεπτό. Εξηγήστε μου πώς χωράνε μέσα η δράση, ο κύριος Στοχάρης, Γενικός Γραμματέας Εσόδων της κυβέρνησης Σαμαρά, συγκεκριμένης φορολογικής πολιτικής. Και όλοι είπανε για την καλή δουλειά. Ναι, το πήρατε εσείς. Ναι, αλλά έχει συγκεκριμένη, εφάρμοσε συγκεκριμένη φορολογική πολιτική. Δεν λέω ότι ήταν κακός ή καλός. Ο κύριος Λυκούδης, πρώην της Δημάρ, και πρώην της πώς χωράει. Ο καθένας έχει τελώς διαφορετικό στίγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Το ποτάμι αυτή τη στιγμή έχει μαζέψει κόσμο από, από διάφορους χώρους. Να πει ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί και να πάρει κάποιες κοινές αποφάσεις. Γι' αυτό σας λέω εγώ, σε ό,τι έχει να κάνει με το χρέος, στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε ζητήσει, θα ζητήσουμε τουλάχιστον τη διευθέτηση του χρέους, το λέω και πάλι, μάλιστα, με μεγάλη χρονική παράταση των λήξεων και νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι ουτοπικό ή μη ρεαλιστικό, και τη μείωση των επιτοκίων. Ξεκινάμε από αυτά. Αυτό είναι η βάση. Όπως και η βάση είναι ότι πρέπει να είμαστε μέσα στην Ευρώπη και μέσα στο ευρώ. Αυτές είναι μεγάλες κόκκινες γραμμές. Κόκκινες γραμμές πάνω στις οποίες, πίσω από τις οποίες δεν υποχωρείτε. Τώρα, επειδή μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις, συνεργασίες, ταυτότητες κομμάτων κτλ., η Δημάρ, τώρα δημοσκοπικά, αλλά και βάσει και των αποτελεσμάτων. Για να δημοσκοπικά, γιατί άκουγα και τον κύριο Κουβέλη στη μια χθεσινή του συνέντευξη, ο οποίος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τις δημοσκοπήσεις. Ας επικαλεστώ τα αποτελέσματα των τελευταίων ευρωεκλογών, που ήσασταν μια αρνητική έκπληξη. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, και αυτή η συνεργασία με τους πράσινους, αν μπορεί να σας δώσει τη δυναμική για τις εισόδους στη Βουλή, γιατί όλοι σας δείχνουν, ακόμα και σε αυτά που δεν μετριούνται, η Δημοκρατική Αριστερά. Και θέλω να μου πείτε, επειδή είναι εδώ και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αν πιστεύετε ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν καθαρός απέναντι στη Δημάρχη, στον κύριο Κουβέλη. Λοιπόν, απαντήσω ένα. Καταρχήν, δεν πρόκειται για μια ευκαιριακή συνεργασία σε ό,τι αφορά τους οικολόγους πριν τις εκλογές, όχι αν αυτό αυτή τη στιγμή φαίνεται. Νομίζω ότι είναι δύο χώροι οι οποίοι πάντα, κατά τη δική μου άποψη, αλλά θα έπρεπε να είναι μαζί και να συμβαδίζουν. Δεν πρόκειται για καμία αποποίηση αυτού. Κανένας δεν αποποιήθηκε τον εαυτό του για αυτή τη συνεργασία και κυρίως δεν πρόκειται για μια αφομοίωση. Όπως ακριβώς έγινε με ένα κομμάτι των πράσινων που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο κατατέθηκε από κοινού και από τους δύο χώρους και έτσι πάμε μαζί στις εκλογές, πράγμα το οποίο κατά τη δική μας άποψη έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα δεν ξέρω τι να το πω και για ορισμένα πράγματα που άκουσα. Προφανώς και οι δημοσκοπήσεις αλλά και οι τελευταίες ευρωεκλογές έδειξαν ότι έχουμε κάνει λάθη, δεν φοβόμαστε να κάνουμε την αυτοκριτική μας, αλλά ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγουμε, να τα παρατήσουμε ή να έχουμε μια άλλη τακτική. Ίσα-ίσα είμαστε εδώ για να πολεμήσουμε με ένα καθαρό ψηφοδέλτιο και οφείλω να το τονίσω αυτό το καθαρό ψηφοδέλτιο. Πέρα από μανιχαϊσμούς, από άσπρο-μαύρο, πέρα από το γεγονός, από το δικοματισμό, στην Ελλάδα μια ζωή αποφασίσουμε να φύγει το ΠΑΣΟΚ, να έρθει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ.
είναι απόψεις των πράσινων και της δημοκρατικής αριστεράς. Είμαστε υπέρ ενός εναλλακτικού κυβερνητικού σχεδίου, υπέρ των συνεργασιών και προπαντός και όχι φυσικά, όχι υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, πράγμα το οποίο νομίζω ότι ποτέ δεν ήταν, ας πούμε, ούτε μπαντιέρα ούτε αίτημα ποτέ της αριστεράς. Μάλιστα. Τώρα, στο ότι είπατε για τον κύριο Τσίπρα, τι με ρωτήσατε ναι, ακριβώς. Σας ρώτησα αν θεωρείτε πως δεν ήταν καθαρός ο κύριος Τσίπρας στην θέση του απέναντι, στη στάση του απέναντι στον κύριο Κουβέλη και στο κόμμα σας. Καθαρός δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω σε ό,τι αφορά το θέμα της καθαρότητας. Σημασία έχει ότι ήταν προς επίτευξη μια συνεργασία η οποία στο τέλος δεν ευωδόθηκε και προφανώς επειδή εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε τα διακριτά χαρακτηριστικά μας και, και το δικό μας πρόγραμμα και να υφιστάμεθα ως κόμμα χωρίς να αποποιηθούμε αυτούς, πήραμε την απόφαση για, για τη διαφορετική κάθοδο σε αυτές τις εκλογές. Μάλιστα, την ανεξάρτητη και αυτόνομη κάθοδο. Τώρα, επειδή λέτε πολύ πως θα πρέπει να συζητήσουμε και για τα θέματα της Θεσσαλονίκης. Έχετε αποθετηθεί για τις συνεργασίες. Μόνο η δικιά μας θέση δεν ακούστηκε. Εκτός αν γνωρίζετε από πριν. Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Σας ρώτησα για το θέμα των δημοσκοπήσεων. Ναι, αλλά πέρα από τις δημοσκοπήσεις τέθηκε και ένα θέμα σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες και ποια κόμματα θα συνεργάζονταν με ποια. Ποιους τα βλέπατε λοιπόν πιθανούς κυβερνητικούς συνεταίρους σε περίπτωση που ήσασταν πρώτο κόμμα, κυρία Ράπη. Καταρχήν να σας πω ότι ακριβώς αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι εγώ θεωρώ ότι οι αυτοδυναμίες αποτελούν πολιτικό παρελθόν και στόχος είναι μια ισχυρή παρουσία, ώστε να μπορεί το κόμμα μας να αποτελέσει τον κεντρικό κορμό της επόμενης κυβέρνησης. Θεωρώ όμως ότι κάθε κόμμα το οποίο βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση και στην ευρωπαϊκή κατεύθυνση, κάθε κόμμα που θεωρεί ότι το νόμισμά του είναι το ευρώ και ότι ανήκουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια, με αυτό και μπορούμε να συστατευτούμε. Αποκλείεται το ΣΥΡΙΖΑ από αυτές τις προϋποθέσεις, κύριε Ράπτη. Ξέρετε τι, νιώθω ότι την ίδια στιγμή που εμείς θεωρούμε νόμισμά μας το ευρώ, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει ανοιχτά για τη δραχμή. Την ίδια στιγμή που εμείς θέλουμε να ανήκουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια, επιλέγουν τρίτους δρόμους. Βοηθήστε με, γιατί ο χρόνος άρα τελειώνει. Δεν βλέπω σημεία σύμπτωσης. Τώρα, βέβαια, εγώ θα σχολιάσω ότι την συνεργασία απέκλειαν πριν τις εκλογές του 12 και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά τελικά συνεργάστηκαν. Συνεργασία δεν σημαίνει πολιτική αφομοίωση. Καλά, δεν είπα εγώ για αφομοίωση. Με το ΠΑΣΟΚ ασχολούσαν πάρα πολλά. Μα δεν είπα εγώ να αφομοιωθείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο ενδεχόμενο. Να γίνουν συγκεκριμένες αλλαγές. Στις οποίες δεν νομίζω να συμφωνείτε. Τώρα, ένα έγκλημα. Η διάλυση της δημόσιας υγείας, η διάλυση της δημόσιας παιδείας. Με τη δική σας χρεοκοπία, πείτε μου ποια θα ήταν η καθημερινότητα σήμερα του πολίτη που νιώθετε ότι εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε ότι τα έχει χάσει όλα. Ξέρετε πώς είναι να τα χάνει κανείς όλα. Ξέρετε τι θα πει χρεοκοπία. Ξέρετε τι είναι στάση πληρωμών. Φανταστείτε μία μέρα με στάση πληρωμών. Κανένα δεν είναι αυτό, κυρία Ράπτη. Δηλαδή, έγινε ένα νοικοκύριο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και προσωπικά και συλλογικά σας επιτρέπω σε αυτό το σημείο. Μα ξέρουμε εγώ πάρα πολύ. Με διακόπτετε και δεν με επιτρέπετε. Και εσείς μόνοι σας πείτε, κύριε Ράπτη. Τώρα ανοιχτή διακόπτε με και δεν με επιτρέπετε. Όχι, όχι, θα σας επιτρέψω εγώ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς είναι να τα χάνει κάποιος όλοι και θα ξέρουμε σε λίγο πώς είναι να τα κερδίζει. Ναι, επειδή χάσιμο όλων σημαίνει χρεοκοπία και χάσιμο όλων θα έχουμε με τη στάση πληρωμών την οποία υπερασπίζονται με τόσο ζήλο κάποια στελέχη που μάλιστα λένε ότι δεν θα χρειαστούν τα 7 δις για το Μάρτιο. Θέλω να πάρω εν τέλει αυτή τη στιγμή για ένα λεπτό την απάντηση θα πληρωθεί η δόση του Μαρτίου. Αν με επιτρέπετε κύριε Πλάκα, για να ακούσω και οι τηλεθεατές που θεωρούν ότι σήμερα εμείς, δηλαδή αν είναι συνώνυμο η σημερινή κατάσταση με τη χρεοκοπία, τότε τι να περιμένουμε. Να το δώσουμε λοιπόν. Τι να περιμένουμε με τις νέες περιπέτειες που μας επιφυλάσσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να περιμένετε μόνο το Μάρτιο, πώς θα πληρωθεί. Ας απαντήσει με τον τρόπο που θεωρείτε. Αυτό που περιμένετε είναι να έρθει η καταστροφή με το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό σας κάνει ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Λυπούμαστε πάρα πολύ. Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι με το ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμά του, δηλαδή με την κοινωνία στο προσκήνιο, ικανοποιώντας τις ανάγκες της κοινωνίας, μόνο θετικά πράγματα θα έχουμε για αυτούς που εμείς υπερασπιζόμαστε. Για τους εαυτούς μας, για τους ανέργους. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο για ανοιχτό διάλογο. Να ολοκληρώσω το σκεπτικό της κ. Τοπούλου και να πάμε στο τέλος. Που κάνατε ότι με κυβέρνηση αριστεράς, μέχρι να λυθεί το ζήτημα της διαπραγμάτευσης, για εμάς παγώνει η δανειακή σύμβαση. Παγώνει. Πόσα πληρωθούν οι συνεργάτες.
πληθυντική συντάξη. Ήταν σαφέστατη. Δεν τίθεται τέτοιο τρομοκρατή. Φυσικά και μήπως έχουμε υψηλό ΕΠ και δεν το βλέπουμε. Τώρα λοιπόν δεν συνεχίζουμε άλλη συζήτηση. Τώρα κυρίες και κύριοι, εγώ επιχείρησα προηγουμένως να πω πως πολλοί λέτε και στα μηνύματα που στέλνετε τώρα ζωντανά στην εκπομπή, γιατί δεν λέτε κάποια πράγματα για τη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε πως τα οικονομικά διακυβεύματα είναι τόσο σημαντικά που νομίζω υπερκαλύπτουν και τα ζητήματα της τοπικής ατζέντας. Εγώ θα προσπαθήσω τώρα, έχω μόνο 5 λεπτά στην διάθεσή μας για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, να ζητήσω εν είδη επιλόγου από τους καλεσμένους μας να τοποθετηθούν μέσα σε ένα λεπτό όμως, σας παρακαλώ, και τις 4, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, για τα θέματα της Θεσσαλονίκης. Τα έβαζα εγώ ως πιθανή ατζέντα λιμάνι και ΙΑΘ, που έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το μέλλον τους και το πώς αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν, αλλά και το μεγάλο θέμα του μετρό. Κύριε Ράπτη, θα ξεκινήσω από εσάς. Και για τη Β' να πείτε κάτι. Παρακαλώ. Και για τη Β' να πούμε κάτι. Ναι, ναι, γιατί στη μόνη που είστε από τη Β' έχετε. Όχι, παρακαλώ, έχετε δίκιο. Σε ό,τι αφορά την ΕΙΑΘ, πιστεύω ότι πρέπει να πάρθει μία απόφαση και εν τέλει, εάν μείνει κρατικό, αν μείνει κρατικός οργανισμός να λειτουργήσει με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα όπως θα ήταν μία ιδιωτική εταιρεία, εάν εν τέλει ιδιωτικοποιηθεί, να μπορεί να εξασφαλιστεί πρόσβαση και η τιμή του αγαθού. Έγινε μία προσπάθεια ιδιωτικοποίησης. Δεν προχώρησε για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Θέλω να πιστεύω ότι είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο θα μπορέσει να είναι λειτουργική και αποτελεσματική αυτή η επιχείρηση. Σε ό,τι αφορά τον οργανισμό λιμένος, πιστεύω ότι μέχρι το Μάρτιο θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία που αφορά στους διαγωνισμούς που και το λιμάνι θέλει, αλλά και η κυβέρνηση επιθυμεί, στο πρότυπο του, του λιμανιού του Πειραιά με την Κόσκο. Μακάρι να δρομολογηθεί κάτι αντίστοιχο και νομίζω ότι μέσα στο Μάρτιο θα ξέρουμε το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και με τη στήριξη του ΤΑΙΠΕΔ. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το μετρό, έπρεπε ίσως από την έναρξη του έργου να έχουμε προβλέψει κάποιες δυσκολίες, κυρίως σε ό,τι αφορά τις τεχνικές, τα τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν με τα αρχαία ευρήματα, για να είμαστε σε θέση να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή, σύμφωνα και με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ενδέχεται να χρειαστεί να αποζημιωθεί η εταιρεία και να δρομολογηθούμε σε νέα δημοπράτηση του έργου, και τότε θα μπούμε σε μεγαλύτερες περιπέτειες και καθυστερήσεις. Ναι. Μάλιστα. Κυρία Νοτοπούλου. Λοιπόν, σε σχέση με το ζήτημα της ΕΙΑΘ, νομίζω ότι τίποτα άλλο να πούμε. Η πόλη μίλησε πολύ δυνατά με το δημοψήφισμα, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και για τον τρόπο διεξαγωγής του και για το κίνημα που συγκροτήθηκε και για το αποτέλεσμά του. Επομένως, το νερό της πόλης είναι και θα παραμείνει υπό δημόσιο κοινωνικό έλεγχο. Σε σχέση με το λιμάνι, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για ένα αναξιοποίητο λιμάνι. Όπως και για ένα γερασμένο αεροδρόμιο. Και αυτό οφείλουμε να το επισημάνουμε. Για μας είναι κομβικό σημείο μετατραπή σε πνεύμονα ανάπτυξης της πόλης, σε συνδυασμό με την συμπαράταξη, η διαβούλευση με όλους τους τοπικούς φορείς. Αυτή τη στιγμή αυτή η πόλη υποφέρει. Δεν μπορούμε να μιλάμε για έργα αναπτυξιακά όταν δεν κινείται τίποτα και δεν κινείται τίποτα με πολύ συγκεκριμένες ευθύνες. Όσον αφορά το μετρό. Στο λιμάνι δεν δέχεστε καμία ιδιωτική συμμετοχή. Όχι. Εμείς μιλάμε για επενδύσεις και μιλάμε για δημόσιο κοινωνικό έλεγχο του λιμανιού. Στο θέμα των υποδομών, κακώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Η ιστορία του μετρό είναι μια ιστορία γεμάτη τρύπες και το ότι το ελληνικό δημόσιο πιθανώς θα κληθεί να αποζημιώσει την εταιρεία του μετρό, αυτό οφείλεται σε νόμους που ψηφίστηκαν από την παρούσα κυβέρνηση. Κύριε Μάρκο. Εγώ επιτρέψτε μου να μιλήσω για τη Βήτα, όπου είναι και η περιοχή μου και πρέπει κάποιος να μιλάει και για τη Βήτα. Βασικό πρόβλημα θα έλεγα ότι πρώτο για μένα είναι το περιβαλλοντικό, που υπάρχει πρόβλημα με το Χιτά. Αυτή τη στιγμή ο μοναδικό Χιτά, ο οποίος βρίσκεται στην Μαυροράχη, και οι ψέλες έχουν γεμίσει με αποτέλεσμα να στάζουν υγρά στο Χίμαρο Μπογδάνα και από εκεί να πηγαίνουν στη λίμνη Κορώνια. Ένα άλλο βασικό, και φυσικά η λίμνη, ό,τι έχει πίνει από τη λίμνη να μολύνεται. Ακριβώς να μολύνεται. Ένα άλλο περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των σκουπιδιών καίγεται στις ψυκαμίνες, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε το τι θα συμβεί με τη δημόσια υγεία τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς στην Ελλάδα του 2015 ακόμα τα σκουπίδια τα καίμε ή τα θάβουμε αντί να γίνεται διαλογή σκουπιδιών. Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάστηκε και εμφανίζεται κάθε χρόνο, κάθε Σεπτέμβρη, κυρίως ανατολικά, είναι με τη μεταφορά των μαθητών, κάτι το οποίο θα έπρεπε ήδη να ξεκινήσει διαπραγμάτευση τώρα με τα ΚΤΕΛ και τα σχολικά λεωφορεία.
πορεία και φτάσαμε μέχρι τον Νοέμβρη τα παιδιά να μην μπορούν να πάνε σχολείο και ναι. να τα πηγαίνουν οι γονείς τους. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με τα κέντρα υγείας που ουσιαστικά δεν λειτουργούν στην περιφέρεια, ούτε στο Σοχό, ούτε στη Μάδητο. Δεν υπάρχει πολυτουργία των κέντρων υγείας, έλλειψη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Θέλουμε στήριξη στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα ό,τι έχει να κάνει με τους γαλακτοπαραγωγούς και ειδικά μετά το κλείσιμο της Αγνώ υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και για τους μενούς αλλά κυρίως με τους ανθρώπους που ήταν η γαλακτοπαραγωγή όπου χάσανε πάρα πολλά χρήματα και γενικότερα πρέπει να δοθούν κίνητρα στον πρωτογενή τομέα για να μπορέσουν να ασχοληθούν όλο και περισσότεροι νέοι. Επιγραμματικά. Καλά, ναι. Τώρα άμα, η καταγραφή των προβλημάτων δυστυχώς σήμερα θα μας πάρει ώρες. Παρακαλώ, κυρία Δουβλέτη, θα κλείσω με σας. Σε ό,τι αφορά το νερό, το λέει και η ίδια η λέξη, είναι δημόσιο αγαθό και νομίζω θα συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Νοτοπούλου ότι η πόλη απάντησε και απάντησε και η χειρά. Και αυτή είναι και η δική μας άποψη. Σε ό,τι αφορά τα λιμάνια, προφανώς και ο δημόσιος χαρακτήρας και ότι ισχύει σε όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια με ενδεχομένως τον ιδιωτικό τομέα σε κάποιες, να συμβαδίζει μέσα σε κάποιες λειτουργικές συνθήκες. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι μόνο για τη Θεσσαλονίκη και κάτι για τον Καλλικράτη και τον τρόπο που είναι διαμορφωμένα τα πράγματα. Προφανώς χρειάζεται μια ριζική αναδιάρθρωση όλου του διοικητικού συστήματος. Προφανώς ο Καλλικράτης ήταν και σημείωσε αξιόλογες αλλαγές. Ωστόσο θέλω να πω ότι δεν μπόρεσαν ακόμη να φανούν τα αποτελέσματά του και δεν ξέρω πόσο αυτός ο συγκεντρωτισμός που ακολούθησε ας πούμε, και μετά τον Καποδίστρια έκανε πάρα πολύ καλό στις πόλεις. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη από ένα επιτελικό και ποιοτικό και αποτελεσματικό, από μια επιτελική, ποιοτική και αποτελεσματική κεντρική διοίκηση, η οποία ωστόσο θα αφήνει όλες τις εκτελεστικές λειτουργίες στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Δουβλέτη για την παρουσία σας στο στούντιο και τη συζήτηση και εσάς κυρία Νοντοπούλου, κυρία Ράπτη και ευχαριστώ θερμά. Έχουμε καλή δύναμη, μια εβδομάδα, να είστε καλά, μια εβδομάδα έμεινε κυρίες και κύριοι. Έχουμε ένα πολύ πυκνό πολιτικό Σαββατοκύριακο και άλλη εβδομάδα βεβαίως με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς στην περιοχή μας. Εύχομαι καλό βράδυ, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσετε, καλό Σαββατοκύριακο.